Καλησήμερα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Τι ωραίο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, γεμάτο μεγάλο, παιδιά. Πιο γεμάτο Σαββατοκύριακο δεν έχω περάσει. Δεν υπήρχε μία ώρα που να μην έχω να κάνω κάτι. Πόσα πάρτια χτυπήσαμε? Δύο. Δύο παιδικά, μπράβο σου. Παιδιά, είναι εξαντλητικά τα πάρτι. Πού ήτανε, στο σχολείο, τα κάνανε με τουρτίτσα? Όχι, όχι, σε παιδότοπο κανονικά. Α, σε παιδότοπο έπεσε μπερντέ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, θέλω να σα πω. Σε παιδότοπο, άκουσα τι είπε. Σε παιδότοπο κανονικά. Ναι, κανονικά έτσι είναι το κανονικά. Ναι, γιατί εσύ το κανονικά ήταν στο σχολείο. Θυμάμαι, δεν θυμίζω ότι σε θέλω να σου πω ότι όλες οι μαμάδες ερχόντουσαν στα αυτοί και μου εκμυστηρευόντουσαν. Καλά τα λες. Καλά τα λες, αλλά στο πού. Καλά τα λες. Πού ήρθανε? Στον παιδότοπο. Έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι εξαντλητικό. Ήμασταν, παιδιά, στο ένα πάρτι του Σαββάτου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Πετυχημένο το πάρτι. 4.30 ώρες πάρτι. Τι πάρτι ήταν αυτό? Λυσάξανε. Λυσάξανε. Εν τω μεταξύ, αχ, την κόρη μου, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Αυτή λύσαξε πρώτη. Ήμουνα με το, αυτό το δάχτυλο που βάζουμε στο στόμα έτσι και κάνω. Αχ. Τη έχω κάνει συμφωνία από το σπίτι. Όταν πει η μανούλα να φύγουμε, θα φύγουμε. Διαφορετικά δεν ξεκολλάει. Ναι. Και παιδιά, είναι τώρα μέσα στον παιδότοπο που εγώ πρέπει να βγάλω παπούτσια για να μπω μέσα σε αυτές τις τρύπες που έχουν εκεί. Επιτρέπεται να μπαίνεις? Ναι. Μπαίνουν οι γονείς μέσα? Μπαίνουν, ναι. Ναι. Δεν συνηθίζεται. Εγώ που μπαίνω. Ναι, εγώ που έχω δουλέψει σε πάρτι, δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται. Απαγορεύεται να μπαίνουν εκεί που χοροπηδάνε τα παιδάκια. Μπορεί να χτυπήσει κανένα παιδί. Και με βλέπει που πάω να τη φωνάξω και σου λέω ότι θα θέλει να μου πει να φύγουμε. Και κάνει στροφή και φεύγει πάλι μέσα. Πω, το κάνουν αυτό. Βγάζω παπούτσια, όπως καταλαβαίνεις. Πάω να χωθώ σε κάτι τρύπες που μπαίνανε. Δεν χώραγα. Δεν χώραγε. Και την περίμενα με το χέρι στη μέση να πέσει από την τζουλήθρα. Πω, 1994, μωρέ. Γιατί λέω, παιδί μου. Ξαναβάλεις παπούτσια και μετά πήγες μπροστά και περίμενες τα. Ή ξυπόλυτη περίμενες? Ξυπόλυτη περίμενα. Όπως σαν την Κατίνα, σαν τη Θιά. Σαν τη Θιά μπροστά στο φουσκωτό. Τους κατάντησες έτσι εσύ, ρε παιδί μου. Έτσι σου να σε. Τελικά. Δεν φύγατε κιόλας? Δεν φύγαμε, όχι. Τι σου είπε? Εννοείται. Δεν φεύγω αν δεν κάνω αυτό, μου λέγε συνέχεια. Δεν φεύγω αν δεν φάω τούρτα. Δεν φεύγω αν δεν κάνω αυτό. Μετά κλάματα. Μιλάμε παράνοια. Κουράστηκα κι εγώ. Και έκατσε μέχρι τις 9.30. Έκατσα μέχρι τις 9.30, παιδιά. Από τις 5 μέχρι τις 9. Από τις 5 μέχρι τι 9. Χάσιμο χρόνο είναι αυτό? Κοίταξε, τώρα είναι και υποχρεωτικό γιατί έχει και τη διαδικασία του. Δηλαδή, 2 ώρες παιχνίδι, τούρτα φαγητό, άλλη μία ώρα παιχνίδι, αλλά εδώ το παρατραβήξανε. Κοίταξε, αν, πέρα από την πλάκα τώρα, αν περνάνε καλά τα παιδιά, χαλάλη τους, παιδί μου. Ειδικά και το παιδί εγώ μου να σου γιορτάζει. Πω κάτι, θα σου πω κάτι που ξέρω ότι εγώ δεν είμαι τώρα. Ναι, δεν είσαι αυτή. Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά. Ναι. Είμαι αυτή που δεν περνάω καλά. Που δεν θες τους ανθρώπους, δεν είναι ντροπή. Πέρασα υπέροχα, παιδιά. Γνώρισα πολύ ωραίες μαμάδες. Γνώρισα φίλη του Μαρίνου Μαρίνη. Ρε Μαρίνο, του λέω. Για όνομα παντού. Του Θεού. Παντού, μάλλον. Είσαι παντού. Παντού. Και εγώ μια επιτυχία είχα του Μαρίνου. Επιτυχία? Ναι, μια κοπέλα μου είπε τον θέλει, τον εθέλει. Τον έκανε κέφι. Τον έκανε κέφι. Θα κάνουμε τέτοιο, ρε παιδί μου. Πιστεύω τον. Έτσι ένα διαγωνισμό. Θα τον δώσουμε σύντομα το Μαρίνο. Όποια πλειοδοτήσει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, μάπες μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 12 του Φλεβάρη. Μη μασάτε, έχουμε ένα στον άλλο. Ναι, σε δύο μέρες είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Το καλό είναι το εξής. Που δεν έχουμε ένα στον άλλο. Με αφορμή την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, εν πάση περιπτώσει, τώρα ας το ζήσουμε, ρε παιδί μου. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, εγκρίνεις, δεν εγκρίνεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις σε αυτού του είδους τις γιορτές που συσσωρεύουν τις αφορμές να πούμε ένα στον άλλον ότι είμαστε ερωτευμένοι ή να γιορτάσουμε τον έρωτά μας. Είτε εν πάση περιπτώσει ενστερνίζεσαι είτε όχι. Ελάτε μωρά το πάρουμε ως αφορμή και να το κάνουμε και λίγο παραπάνω. Και τι έγινε τώρα, λες και τη Δευτέρα το λέγαμε, την Πέμπτη δεν το λέγαμε, την Τετάρτη να το πούμε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Και λοιπόν, ελάτε να παραδεχτούμε και κάτι. Το 90% των anti-Valentines είναι μια χαρά Valentines και το κρύβουνε. Ψοφάνε. Λίγο ντρέπονται, λίγο δεν το θέλουν. Βγάλτε το από μέσα σας. Αφήστε που αν θέλετε να. Αν θεωρείτε, ρε παιδί μου, ότι είναι το σύστημα το Valentines και σπιέντε αντιδραστικά, αντίθετα στο ρεύμα, μην νομίζετε. Είναι τόσοι πολλοί anti-Valentines που τελικά το σύστημα είναι αυτή. Αυτή είναι δηλαδή η συνήθεια. Το να είσαι. Το πιο συνηθισμένο είναι να είσαι να δηλώνεις anti-Valentines. Οπότε δήλωσε Valentines, να το ζήσεις, να το χαρείς, να είσαι και ενάντια στο ρεύμα. Πριν ολοκληρώσω αυτό που λες για του Βαλεντίνου, θέλω να πω για τα ζαχαροπλαστεία. Το καταλαβαίνω ότι είναι του Αγίου Βαλεντίνου και έχουμε τρελαθεί στην καρδούλα. I love you, I miss you.
Είμαστε κι εμείς οι κακομοίδες που θέλουμε να πάμε μια απλή επίσκεψη. Απλά μια πάστα θέλουμε. Παραλίγο να πάμε με καρδούλα I love you. Ναι, δεν ναι, ναι. Παιδιά, τίποτα άλλο. Όλα το έχετε παρακάνει και εντάξει, ρε παιδί μου, από νωρίς. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα εγώ και έψαχνα τούρτα δικιά σου και δεν έβρισκα, ποιος θα την έπαιρνε την τούρτα καρδούλα Παρασκευιάτικο να την κάνει τι μέχρι 14. Πάντως, το καλό σε όλα αυτά είναι να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά οι διάφοροι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, που ξέρετε ότι είναι. Οικογενειακές καταστάσεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη επιχειρήσεις, ομάδες οι οποίες έχουν πάνω απ' όλα στο μυαλό να προσφέρουν να, είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα. Εμείς τα έχουμε γνωρίσει αυτά, ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, εμπιστευόμαστε αυτούς για τους οποίους, τον οποίον τη φωνή αποτελούμε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο από του Αγίου Βαλεντίνου να προσαρμοστούν στην φάση και να έχουν διάφορες προσφορές. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί σας έχουμε διάφορα πράγματα από τους συνεργάτες μας, που είναι δώρα, που είναι προσφορές, που είναι υπηρεσίες με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραίο που είναι αυτό! Έχεις φτιάξει καλάθι Αγίου Βαλεντίνου των Μαπών. Υπέροχο! Είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Είναι ο αριθμός 698 104 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Αρχίζει γενομένης από το πάρτι μας. Έχουμε πάρτι στο Ποσειδόνιο. Θα κατέβει ο Θοδωρής Φέρης από τη Θεσσαλονίκη που δουλεύει στον Μπαρμπαρέλα. Θα έρθει μόνο για εμάς. Θα ανοίξουν το Ποσειδόνιο και μαζί με την Κλαβδία θα τους απολαύσουμε σε ένα πάρτι που έχουμε ετοιμάσει. Συγγνώμη, αυτό όπως το λες κάθε φορά. Νιώθω το Φέρη να κατεβαίνει, να πηγαίνει με τα κλειδάκια του στο τέτοιο, να ανοίγει το μαγαζί, να σηκώνει τα φώτα ο άνθρωπος. Μα είναι κλειστό το Ποσειδόνιο. Παιδί μου. Θα το ανοίξουν για μας. Τι να κάνουμε τώρα. Θα έρθουν οι συνεργάτες, θα το ανοίξουν, θα το αερίσουν, θα το σφουγγαρίσουν και θα έρθει ο Φέρης να τραγουδήσει. Να ψουν τον πολυέλαιο. Και η Κλαβδία. Και νωρίς κιόλας, για να μην ξενυχτήσετε, είναι και καθημερινή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι όποτε ακούτε τραγούδι του Φέρη στο πρόγραμμα του My Radio 104,6, στέλνετε τη λέξη πάρτι και το ονοματεπώνυμό σας. Ωραίο. Αλλά κατανοητό. Όποτε ακούτε τραγούδι του Φέρη. Mm. Τι ώρα θα μαζευτούμε, νωρίς. Κοίτα κατά τις 9. Α, θα μαζευτούμε, εντάξει. Ναι. Κάτσε 9, μαζευτούμε γύρω σε 9.30 να ξεκινήσει το πάρτι. Αν νόμιζα πει να το σχολάσουμε. Όχι, όχι. Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν, μάπες μου, αυτό είναι το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Οπότε ζήτα ό,τι τραγούδι σου έχει έτσι στο μυαλό. Εγώ έχω τώρα την Ανά που ερχόμουν. Η Νανά είναι του Ρακιτζή. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Κάποια παλιά τραγουδίστρια θα είναι. Αν το γουστάρετε, Βασίλειο, νόμιζες και νόμιζες. Και όμως μας είσαι ξυστάντερα σήμερα. Νόμιζα ότι ο Φέρης θα ερχόταν και θα το άνοιγε το μαγαζί. Όπως το λες αυτή την εικόνα. Νόμιζα ότι. Με όλες τις εικόνες. Νόμιζες και νόμιζες. Τι έλεγε ο πατέρας μου, τα νομίσματα στην τράπεζα. Ξεκούμπωσε το μπουφάν μου, έχει έρθει λίγο σφιγμένο. Δεν έχω σφίξει. Δεν έχω τη σφίξη μου. Λοιπόν, 6-9. Τώρα, το πιο σημαντικό, 6-9-8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σου στο Viber. Ξαναλέω. 6-9-8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σου στο Viber. Για να σας καλημερίσουμε, για να μας καλημερίσετε, για να ελαφρύνουμε λίγο το βάρος τον άχθο. Α, τον άχθο. Τον άχθο, αχθοφόρος, αυτός που φέρει το βάρος. Το βάρος, ναι. Άχθος αρούρης. Άχθος. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα? Το βάρος του ποντικού. Ναι. Ο ποντικός είναι, ο άχθος αρούρης, ο αρουραίος. Τι είναι αρούρης όμως? Κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη, ναι. Τι με κοιτάς, αφού δεν ξέρεις, πες δεν ξέρω. Πού να ξέρω, ρε παιδάκι μου. Κοίτα, εμείς θα την πληρώσουμε τώρα. Τι έγινε το σουκού? Να σου πω. Τα 44 φέρουν νεύρα. Δευτερίλα. Να το ξέρω για του χρόνου. Κάτι σε αυτό το τραπέζι εκεί με τους φίλους που μαζευτήκατε, δεν βγήκε το κρασί καλό? Κάτι τι έγινε. Το κρασί. Ωραία, το κρασί. Ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε, παιδιά, στο υπόγειο του Μαραθωνίτη, στο Παγκράτη, που σας είπα ότι είναι ένα φοβερό μέρος που έχει το κρασί του εκεί. Είναι οικογενειακή η επιχείρηση. Δηλαδή ήταν ο πατέρας του, ο ίδιος ο Δημήτρης. Έχουν το κρασί της χρονιάς. Και ανοίγουν το μαγαζί που είναι ένα υπόγειο. Δεν έχει απέγειο, δεν βλέπεις ότι είναι μαγαζί. Α, ωραία. Φαίνεται, ρε παιδί μου, σαν να είναι. Είναι όπως παλιά που ήταν τα καπηλιά. Mm. Τα καπηλιά δεν γράφανε κρασί ή ξέρω εγώ το στέκι του Γιώργου ή του Μαραθωνίτη. Τίποτα. Ήταν σαν μαγαζάκι και μάλιστα ή ισόγειο υπόγειο. Ναι. Αυτό είναι υπόγειο. Έχει τα βαρέλια κάτω και διαρκεί το μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, το έχει ανοιχτό όσο διαρκεί το κρασί. Μετά έχει καπούλ. Ναι. Όχι εκείνη τη μέρα, τη χρονιά του είναι. Ναι, δηλαδή όσο στη χρονιά έχει κρασί, έχει ανοιχτό το μαγαζί. Μόλις σωθεί το κρασί, κλείνει το μαγαζί, έρχεται το επόμενο κρασί του χρόνου. Mm. Λοιπόν, έχει και ζωντανή μουσική Κυριακή μεσημέρι και Τρίτη βράδυ.
Και εξαιρετικό φαγητό από τα καλύτερα παϊδάκια που έχετε φάει. Άντε. Α, παϊδάκια στείλε. Παϊδάκια στείλε. Πολύ ωραία, με τα σιτηροκαφτερές, με τα τζατζίκια, με τα λουκάνικα, με τα εξοχικά, με τα άστα τώρα, με τις τηγανιές, με τους πικριμεζέδες. Α, πικριμεζέδες. Λοιπόν, έλεγα ότι 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ελάτε, είστε ευπρόσδεκτοι να ανοίξετε σιγά σιγά κι εσείς, όπως ο Φέρης με το κλειδάκι του θα ανοίξει το Ποσειδόνιο. Εσείς ελάτε να ανοίξετε το Mappe Show. Σας περιμένουμε για να ξεκινήσει καλά και η εβδομάδα. Ο Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, η Ιωάννα Λαΐου είναι αριστερά μου. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έχουμε την Αμάντα Φούντι σε λίγο στις αθλητικές μας ειδήσεις. Τα γκόσυπ και στις αρλούμπες έχουμε την Γογό Φαρμάκη. Τα δύο θέματα τα οποία έτσι κυριαρχούν στην επικαιρότητα τώρα φρέσκα. Εγώ τώρα τα άκουσα βέβαια, χτες ήμουνα. Γιόρταζα και το βράδυ γύρισα και ξεράθηκα. Οπότε μπορεί να έχουν σκάσει από χθες και εγώ να μην τα έχω πάρει χαμπάρι. Είναι τώρα που τα λέγαμε και με την Ιωάννα. Ναι. Το ένα είναι το. Ο Πάνος ο Βλάχος. Ο οποίος. Αυτό ισχύει, είναι μέρος του προγράμματος. Στο τραγούδι λέει τέλος πάντων. Βάλτε σε ένα σάκο, βάλτε. Τον Άδωνη και, τον... και Πρωτοσάλτε. Σε ποιο τραγούδι, σε την παράσταση. Μάλιστα. Ναι. Ο Πρωτοσάλτε ανέβασε ένα tweet που λέει: πείτε μου ποιος είναι ο κύριος αυτός και τι ακριβώς. Χρυσούλα, διαβάτη έπαθε. Δώστε μου πληροφορίες. Όχι, δώστε μου πληροφορίες για να κινηθεί νομικά. Ναι. Και ο Γεωργιάδης. Και ο Γεωργιάδης είπε: τι εννοεί δηλαδή να μας σκοτώσουν, να μας βάλουν μέσα σε ένα σάκο να μας σκοτώσουν. Και ο Πάνος Βλάχος. Φοβήθηκε ο υπουργός για την υγεία του. Κοιτάξτε, απάντησε ο Πάνος Βλάχος, βέβαια. Για την ασφάλειά του. Απάντησε, λέει, βάλτε και εμένα στο σάκο. Ορίστε. Κοιτάξτε. Συγγνώμη, τώρα εκεί φτάσαμε, ας πούμε. Κοίταξε, αυτό είναι στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, τώρα, αν το βάλεις στο πλαίσιο του τραγουδιού, είναι μέρος του. Το stand-up comedy. Της καλλιτεχνικής, έτσι, του καλλιτεχνικού πονήματος και μπείτε στην φάση, δεν λογοκρίνεται η τέχνη. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δημόσια. Είναι δημόσιος λόγος, δεν μπορείς να λες τώρα σκοτώστε τον άλλον. Μα δεν υπάρχει. Στο σάκο τι βάζεις, στο σάκο. Σάκο νεκροσάκο, λέει. Θέλω να ακούσω τη φάση, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, είναι μια παράσταση, δηλαδή. Τι να ναι, πω ρε, δεν μπορείς να λες τώρα σε κάποιον σκοτώστε τον Βασίλη. Όχι, προτιμώ και εγώ να ενημερωθώ, ναι. Ναι, αλλά... καλά, εντάξει, ενημερώσεις και εσύ, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει δεν είναι και η δικιά μας η... Από την άλλη, αυτό το διαμαντάκι ο Πάνος Βλάχος. Πώς μας προέκυψε τώρα. Τον είχες σταμπάρει από παλιά εσύ. Εγώ αυτό το πιατίνι το έχω σταμπάρει από παλιά. Το ξέρει κιόλας. Το ξέρει ότι τον έχω σταμπάρει και τον έχω καταλάβει. Και το άλλο είναι ότι. Αυτό το ξέρεις, Βασίλη. Με τον Κασελάκη. Πήγε ο Κασελάκη στο Βόλο. Έκανα και αυτό πήγε στο Βόλο. Τι περίμενε. Τέλος πάντων, του λέει ένας εκεί. Έκανε εκεί τη βόλτα του, την περιοδία του στο Βόλο και βρίσκει έναν άνθρωπο. Να σου πω, του λέει κάτι. Εγώ του λέμε τον Μπέο. Και λέει ο Κασελάκη, πιο χεσμένο δεν θα μπορούσα να τον έχω τον Μπέο. Ωραία. Και απάντησε. Κοιτάξτε, επίσης τώρα, εδώ είναι πιο. πιο... Αντιλάγησαν πολιτικά επιχειρήματα. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο, διότι πρόκειται για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται, μάλλον για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, για να το λέμε σωστά. Ο φάμελος είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ο Κασελάκη δεν είναι στη Βουλή. Δεν είναι βουλευτής. Στο δημόσιο εξού λόγο. Και κάνει όλη αυτή την δουλειά. Ακριβώς. Και πηγαίνει και στα μαντέλα. Ναι, η δουλίτσα, ναι. Και τέτοιο. Άρθρο παρά άρθρο είναι. Εκεί έφαγε. Ναι, εκεί ναι. Έφαγε προβατίνα. Ναι. Εκεί έφαγε σουβλάκι. Εκεί έφαγε ντάιλερ. Τόσο φιλοδόρημα άφησε. Μόνο να φωτογραφίσει, τα λοιπά. Ναι. Επειδή είναι δημόσιο λόγο τώρα εδώ, δεν επίπτει καθόλου στην τέχνη. Τι να πω τώρα. Είναι καλό ένα θεσμικό να μιλάει έτσι. Θα μπορούσε να μιλήσει 500 πράγματα. Να πει κανένα δεν είναι τέλειο να του πει. Θα μου πεις τα λες εκ των υστέρων που το άκουσες και το σκέφτηκες. Μα όμως και η ετυμολογία είναι δείγμα ευφυΐας και εν πάση περιπτώσει εκτιμάται σε έναν πολιτικό. Σε κάθε περίπτωση απάντησε φυσικά. Ο Μπέος τώρα να αναπαράξω τώρα τον κακοποιητικό λόγο του Μπέου νομίζω δεν θα το κάνω. Μπορείτε να μπείτε, διαβάστε. Αυτά που νομίζετε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι ήταν και τρομερά έτσι, ξέρετε, έξω. Ευρηματικό αυτό που είπε. Αυτό που. Αυτό το ποταπό που έρχεται στο μυαλό του κάθε ορκ. Εν τω μεταξύ, εγώ το πριν που το διάβαζα αυτό, μέσα στη θολούρα μου, νόμιζα ότι ο κύριος Μπέος είπε τον έχω. Χεσμένος με τον Κασελάκη. Και λέω εντάξει, καλά το πήγε. Λέω πιο. Και λες ήπιος λόγος. Πού να φανταστώ. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι 12 του μηνός. Να πούμε ότι. Ωραία, μισό λεπτό. Να πούμε ότι γιορτάζει σήμερα ο Μελέτης, η Μελετία, η Μελετούλα, η Πλωτή, ο Πλωτίνος, ο Μελέτης
Ναι, την είπα καλά. Μελέτη, Μελέτη και Πλωτίνο. Διεθνή ημέρα κατά τη επιληψία, ημέρα τη Ερυθρά Χειρό. Η ημέρα τη Ερυθρά Χειρό, που μπήκα και διάβασα, είναι η μέρα που μνήμη, ή εν πάση περιπτώσει η ημέρα υπενθύμηση ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να συμμετέχει σε πολέμου. Γιατί κατά καιρού έχουν στρατεύσει και παιδιά σε πολέμου. Είναι το χαρακτηριστικό η κόκκινη παλάμη που ακριβώς, έχουν. Ακριβώς. Ενώ είναι η παγκόσμια ημέρα του γάμου, Βασίλη, σήμερα. Του γάμου. Ναι. Έχουμε μία παγκόσμια, όλοι έχουμε συμφωνήσει η ανθρωπότητα. Μπράβο μας. Μπράβο. Σαν σήμερα. Ξέρω, συγγνώμη, ότι του Αγίου Βαλεντίνου τώρα, σε κάποιες χώρες, ας πούμε και η Ταϊλάνδη και τα γύρω-γύρω, όποιος αποφασίσει να παντρευτεί, γίνεται όλος ο γάμος με κρατικά έξοδα. Για να ενισχύσουν την. Ναι, όχι, δεν ξέρω τώρα τους γάμους, τις γεννήσεις. Αλλά κάτσε, αυτοί έχουν γεννήσεις. Δεν έχουν, ναι, γι' αυτό δεν έχουν παράπονο. Μπορεί να θέλουν να ενισχύσουν τη δέσμευση των ανθρώπων, ας πούμε, τη δημιουργία οικογένειας με αυτόν τον τρόπο. Όλα σου λέει, από νηφικό μέχρι γλέντι, δεν ξέρω ποιο επίπεδου. Μπορεί να σου λέει, πήγαινε να ραφτεί στην Μπουτίκ Ουγγαρέζο. Έχει πράντα. Τώρα αλλά... το είπες αυτό. Είδατε μία Ουκρανέζα η οποία βγήκε μης τάδε σε κάποια από αυτές τις χώρες, η Κίνα, η Ιαπωνία πρέπει να ήταν. Στην Ιαπωνία. Μπορεί και Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία. Η οποία δεν είχε καθόλου χαρακτηριστικά ανατολικά. Παραιτήθηκε τελικά. Αναγκάστηκε γιατί τα είχε με παντρεμένο. Έτσι, είχε μία σχέση με. Αλλά πέρα από αυτό, βγάλανε τέτοια. Πέρα από αυτό, είναι μια ολόκληρη συζήτηση την οποία κάναμε και στο διάλειμμα εκεί στην Ελένη. Για το ότι, ρε παιδί μου, πια δεν υπάρχει. Θεωρείται και ρατσιστικό να πεις ότι αυτός δεν είναι Έλληνας επειδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Έλληνα. Πάρτε για παράδειγμα τον Αντιτοκούμπο. Ο Αντιτοκούμπο είναι Νιγηριανής καταγωγής, Έλληνας. Μπορώ να πάρω και πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο ένας του γονείς, ας πούμε, από την Νιγηρία και ο άλλος γονέας είναι από την Ελλάδα. Πιο ξεκάθαρο από τον Αντιτοκούμπο που είναι μαύρος Έλληνας. Όχι, νομίζω ότι η περίπτωση αυτή που λες με την Μίς, ας πούμε, ναι, πρέπει να είναι και οι γονείς της. Να μην είναι από κάποιος από τους δύο. Σίγουρα. Ας πούμε. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτή. Ναι, ναι. Και συζητάς τώρα ότι στα καλλιστεία. Γιατί οποιαδήποτε άλλη διάκριση δεν έχει σημασία να εκπροσωπεί τη χώρα του. Ναι. Και ας μην έχει τα χαρακτηριστικά της χώρας του. Ναι. Αλλά τα καλλιστεία, που βασικός παράγων είναι τα χαρακτηριστικά της χώρας. Πρέπει να είναι της χώρας τα χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά γενικά να είναι όμορφα. Κοίτα, εφόσον διαγωνίζονται χώρες, ας πούμε, δεν θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της χώρας. Και σου λέει, και εγώ της χώρας είμαι. Αν το πεις αυτό που είπε τώρα η Ιωάννα, είσαι ρατσιστής. Όχι. Απλά σου απαντάει και άλλο ότι και εγώ της χώρας είμαι πια. Αλλά στη χώρα, ας πούμε, τώρα σήμερα στην Ελλάδα. Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι λίγο διαγωνίζεται. Εμείς η USA. Η Ιαπωνία δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά των τα ανατολικά χαρακτηριστικά. Ναι, και από την άλλη όμως εκφράζει ένα μέρος των εκεί χωρών το οποίο υπάρχει. Άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν γεννηθεί. Σωστά. Είτε εκεί είτε αλλού και δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αφού υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Όπως δηλαδή, μιλάμε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο εκπρόσωπος στα καλλιστεία, ξαναλέω. Ναι, ναι, ναι. Όχι στο στίβο. Ναι, ναι, στο διαγωνισμό της Ελλάδας. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένας μαύρος. Νομίζω ναι, εγώ. Για στείλτε και εσείς, ρε παιδιά, γιατί όντως δεν ξέρω. Ναι. Δεν το λέω, γιατί είναι μια συζήτηση πολύ ωραία, ας πούμε, που την ξεκινήσαμε και εγώ θα σκέφτομαι εκεί που πάω να σκεφτώ λίγο ακροβατό στο ρατσιστικό, γιατί λέω, πάω να πω ότι τα χαρακτηριστικά, τι πάνε να πει χαρακτηριστικά, η φυλή, μετά όμως λέω, είναι καλλιστεία. Τα καλλιστεία πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά. Τώρα λέει ο Βασίλης όμως, τα καλλιστεία πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά και τη πραγματικότητα. Εφόσον αυτός είναι αυτών των χαρακτηριστικών και μένει στη χώρα μου και είναι Έλληνας, τότε γιατί να με διαγωνιστεί. Σκέψου το άλλο, ας πούμε. Λένε ότι ιστορικά οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, δεν ήταν πάρα πολύ ψηλοί σαν λαός. Ναι. Ξαφνικά οι Έλληνες, ας πούμε, οι άντρες είμαστε πολύ ψηλοί. Καλός ο ψηλός τώρα. Θέλω να πω, κάποια πρόσμιξη έχει. Έγινε. Δίκιο τώρα. Δεν είπε κανείς, α, αυτοί πώς έρχονται ψηλοί στους διαγωνισμούς αφού παλιά ήταν κοντοί. Ναι, ρε παιδιά, ο κάθε διαγωνισμός όμως έχει και κάποιους όρους για να μπορείς να πάρεις μέρος. Αυτό είναι το συγκεκριμένος... Δεν έχει χαρτιά η κοπέλα. Αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σου λέει ότι, ρε παιδί μου, από παλιά, δεν σου λέω το κάνω τώρα, ναι, ότι πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της χώρας, θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της χώρας. Διαφορετικά. Το λέει αυτό, υπάρχει ζωή. Δεν το ξέρω. Στην Eurovision, α πούμε, εσύ πού το ξέρεις, μωρέ. Μην τσακώνεστε. Ποιο κριτήριο θα κοίταγαν τα χαρακτηριστικά? Που διαγωνίζεται με την κάθε χώρα. Ναι. Όροι που έχουν μπει πετώ, ας πούμε, το 60. Στο διαγωνισμό της Eurovision, ας πούμε, κατ' επέκταση, που εκπροσωπεί τη χώρα, θα έπρεπε να είναι στα αγγλικά, ας πούμε, το τραγούδι. Όχι. Ή απλά πας για να κερδίσεις. Ούτε ο εκπρόσωπος κατά ανάγκη, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι μόνο από μία χώρα η καταγωγή του ή να μην έχει σχέση με αλλού. Η Παπαρίζου που μεγάλωσε στη Σουηδία κέρδισε με την Ελλάδα. Η Φουρέιρα που μεγάλωσε εδώ αλλά είναι από την Αλβανία παραλίγο να κερδίσει με την Κύπρο.
Γίνονται τέτοια, ειδικά στη Eurovision δεν το έχουμε πολύ. Για πείτε ρε μάπες. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1709 ο Σκοτσέζος ναυτικός Αλεξάνδερ Σέλκυρκ διασώζεται έπειτα από 4 χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντες. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Νταφόε ποιο? Ποιο? Ο Ναυαγός. Ο Ρόβινσον Κρούσος. Το ξέρατε? Όχι. Μάλιστα. Καλύτερα, θα χάσατε. Γλιτώσαμε πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, με την οποία οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί ο Ελλάς. ΕΑΜ, εθνικό, απελευθερωτικό. Μη. Αμή. ΕΑΜ, εθνικό, απελευθερωτικό. Μέτωπο. Μπράβο. Και Ελλάς. Τι Ελλάς. Τι σημαίνει Ελλάς. Εθνικό. Ναι. Ελληνικός αντιστασιακός στρατός. Είναι ο στρατός ο Ελλάς. Α, το ελληνικό είναι το Ελ. Ελ, αυτό είναι τώρα λίγο τρίκι. Ναι, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, και οι μαχητές του λοιπόν παραδίδουν τα όπλα του στην νόμιμη κυβέρνηση του Νικολό Μπλαστήρα. Βέβαια, πολλοί λένε ότι δεν παραδόθηκαν όλα, ότι κάποια τα έκρυψαν ή έδωσαν τα χαλασμένα. Ρεπλικές. Ναι. Τα αεροβόλα με τις μπίλες. 1950 ιδρύεται η European Broadcasting Union. Να, καλή ώρα που του λέγαμε. Η EBU, η γνωστή μας Eurovision. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δαρβίνος το 1809. Ο Αβραάμ Λίνκον το 1809. Α, η ίδια χρονιά γεννήθηκε ο Δαρβίνος με τον Λίνκον. Α, ναι. Ναι. Και ο Κώστας Γαβράς το 1933. Επίσης, σαν σήμερα πέθανε το 1980 η Γεωργία Βασιλιάδου. 6-9-8, 104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε βάλει θέμα ημέρας ή... Α, βάλαμε σιγά-σιγά. Για πείτε μερικά μηνύματα. Έλατε σιγά-σιγά με αυτά και να με αυτά. Να πούμε καλημέρα στο Γιώργο. Πολύ καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Βροχούλα και στη Λάρισα σήμερα. Καλημέρα στη Λαρισάρα μας, την αγαπημένη αδέρφια μας, αγαπημένα. Παιδιά, και εδώ όλο το βράδυ φύσαγε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το άκουγα. Δεν φύσαγε απλά. Σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Απίστευτο αέρα έχει. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Και γενικά θα έχουμε κακοκαιρία μέχρι το βραδάκι, οπότε να έχετε το νου σας και για βροχές. Καλημέρα να πω και στην άλλη εκεί που λέει ας μην την ψήφισαν ως την ομορφότερη. Γιατί σου λέει για να φτάσει εκεί βγήκε από τη χώρα. Από τη χώρα. Έκανε εθνικό τελικό που λέμε για να φτάσει στα Miss Universe. Μήπως δεν ήταν Miss Universe, ήταν εθνικό τελικό σου λέω. Όχι, καλά, ήταν αυτό με όλες τις χώρες μαζί. Α, όλες τις χώρες. Α, και Sky, ναι, σου λέει οπότε να μην ερχόταν από το σπίτι της έτσι. Μάλιστα. Να μην, αν δεν είχε θέμα η χώρα, να φορεί το άλλο πρόσωπο. Ακριβώς. Ναι. Ο Γιώργης λέει να κάνουμε μεταγραφή Λατινοαμερικάνες καλονές για να σηκώσουμε το Miss Universe. Σωστό αυτό που σου λέει, σε κορεδεύει, εσένα κορεδεύει. Ναι. Εμένα δεν μιλάει έτσι. Αν έχουμε στην Ελλάδα Λατινοαμερικάνες καλονές, να τις κατεβάσουμε, ρε παιδιά. Και η Δανάη λέει καλή και ο Αντετοκούμπο όλοι διαγωνίζεται με την εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Άλλο είπαμε, τον είπαμε από την αρχή. Μην λέτε τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδιά. Αφού σας είπα, δεν μιλάμε τώρα για αθλητικές επιδόσεις. Α, δεν μιλάμε για αθλητικές. Μιλάμε για καλλιστεία με πολύ συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, αυτοί οι όροι που σημαίνει ότι η φάτσα σου να είναι ίδια με τη φάτσα από εκεί που έρχεσαι. Που δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά λέμε, αν υπάρχει, πώς θα πρέπει να είναι. Αν τώρα υπάρχει ακόμη τέτοιο πράγμα, να είναι έτσι. Αν δεν υπάρχει, να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εκεί που έρχεσαι έχει τέτοιες φάτσες σαν και εσένα, αλλά έχει κι άλλες, να εκπροσωπείς τους πολλούς. Εν τω μεταξύ, όσο το σκέφτομαι τώρα λίγο αυτό. Ή τον εαυτό σου να εκπροσωπείς. Πώς θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί, ας πούμε, αυτό σε κανόνα. Δηλαδή, να στείλουμε εμείς μία Ξανθιά Δημήτρη και να μας πούνε «Επ, οι Ελληνίδες ήταν μελαχρινές και λίγο κοντούλες». Όχι, ρε παιδί, πότε τσιμπήσατε αυτοί. Λέμε για εξόφθαλμα, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνω τι λέμε. Για τα βασικά χαρακτηριστικά μιας φυλής. Δηλαδή, να εκπροσωπείς ασιατική χώρα και να μην έχεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά. Ναι, σχιστά μάτια. Ισχύει αυτό, το λέγεται σχιστά μάτια. Γιατί είναι υποτιμητικό. Απαγορεύεται και αυτό. Μήπως είναι υποτιμητικό, λέω. Γιατί αφού έχουν σχιστά μάτια. Σκιστά, μήπως είναι. Σκιστά. Μήπως είναι. Πώς τα πούμε. Χαρακτηρισμός. Πες τα αμυγδαλωτά. Μα αφού δεν είναι αμυγδαλωτά. Πάθαμε. Ήξερα εγώ να είσαι μαύρος, ρε παιδί. Ναι, που είναι πιο απλό. Και να εκπροσωπείς μια χώρα σκανδιναβική. Καλά, σκανδιναβική υπάρχει, ναι. Όχι. Την Ελλάδα. Την Ελλάδα, ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα. Εγώ μπερδεύομαι πάρα πολύ με αυτά. Ναι. Έχουν σχιστά μάτια. Έχουν σχιστά μάτια. Ναι. Έχουν μαύρο χρώμα οι άνθρωποι. Μαύρο. Έχουν μαύρο χρώμα. Δηλαδή, πού είναι το κακό. Σχιστό και μαύρο. Όχι, δεν είναι το κακό καθόλου. Γιατί να πούμε, θα πω εγώ τώρα ότι είναι σχιστό μάτι και είμαι ρατσίστρια. Γιατί στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν αυτούς τους όρους για να τους υποτιμήσουν. Ναι, μπορεί κάτι να μην γνωρίζεις. Δεν είναι μόνο η πρόθεση καμιά φορά ή ο σκοπός. Για αυτή η λέξη. Βέβαια, υπάρχει και περίπτωση να προσβάλλονται κάποιοι όταν τους το λένε οι εξωτερικοί, αλλά μεταξύ τους να το χρησιμοποιούν μια χαρά. Δηλαδή, το nigger
είναι, αν τους το πούν στους μαύρους. Μεταξύ τους συνέχεια το λένε. Οι λευκοί προσβάλλονται, αλλά μεταξύ τους το ένας αποκαλεί τον άλλον έτσι. Είναι περίεργα αυτά. Λοιπόν, πριν φύγουμε, να σας πω για, για τα έπιπλα Κυρίτσης. Χειροποίητα, παιδιά. Σας λύνουν τα χέρια. Είτε θέλετε να νοικιάσετε, είτε θέλετε να κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας, είτε έχετε ένα κάτι είδατε σε κάποιο περιοδικό, σε κάποια βιτρίνα. Κάτι που θέλετε να το κάνετε identical, πανομοιότυπο δηλαδή. Έβλεπα τις προάλλες στο σπίτι του Βασίλη του Ζούλια, που έχει φτιάξει. Αυτό είναι το εξωτικό του Βασίλη. Ναι. Ναι, έχει φτιάξει, παιδιά, πανομοιότυπους χώρους. Ενός σπιτιού 60's που το βλέπετε στις ταινίες της αντίστοιχης, της αντίστοιχης περίοδου. Έχει πάρει βέβαια εκείνος τα έπιπλα. Εσείς εδώ στον Κυρίτσι μπορείτε πραγματικά, επειδή είναι χειροποίητο το... χειροποίητε τα έπιπλα από ομάδα ανθρώπων, τεχνικών και ανθρώπων που γνωρίζουν και ξέρουν καλά την τέχνη τους από το 1950. Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα από την αρχή. Ούτε καν παίρνουν το έπιπλο και το προσαρμόζουν. Μιλάμε για ένα βήμα πριν. Τα σχεδιάζουν και τα κατασκευάζουν και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα, άριστη ποιότητα, άψογη αισθητική. Έχουν την τεχνογνωσία, έχουν την αισθητική, κατέχουν την τέχνη. Είναι χειροποίητα σε συνδυασμό με το φυσικό ξύλο, το γνήσιο δέρμα και την υψηλή ποιότητα υφάσματα που έχουν. Ξαναλέω, έμπειροι επαγγελματίες από το 1950. Είναι δίπλα σου, συναντιέστε, κάνετε τις συναντήσεις σας, τους λες τι θέλεις, σου λένε τι πάει στο χώρο σου και στο φτιάχνουν. Χειροποίητα έπιπλα λοιπόν Κυρίτσης, δίνουν λύσεις σε κάθε θέμα που έχετε ή, εν πάση περιπτώσει, και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, σας κάνουν το χώρο σας αυτόν που έχετε ονειρευτεί και φανταστεί. Τρία καταστήματα στην Αττική: Λένορμαν 242 στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 231 στην Κηφισιά και Λεωφόρος Ποσειδώνος 47 στον Άλιμο. Ενώ έχει και νέο κατάστημα, Λεωφόρος Κνωσού 155 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στο Ηράκλειο που μας ακούνε. Σας περιμένουν τρία καταστήματα. Να πω καλημέρα στη Γεωργία που λέει καλημέρα. Εγώ συμφωνώ με την Ιωάννα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς συμφώνησε, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά λέει από κάτω, γιατί πρέπει να παρεξηγήθηκε, Βασίλη. Ναι. Δηλαδή, πού είναι το κακό που οι Έλληνες γενικά είναι κοντοί? Α, καταλάβαμε, Γεωργίτσα, καταλάβαμε. Όντως, τα πρώτα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ήταν κοντοί. Ναι, δεν είμαστε, ρε παιδί μου. Επίσης, δεν ξέρω αν τελικά ισχύει αυτό που βλέπουμε έτσι στις ταινίες τύπου 3, τύπου αυτά, ότι ήμασταν ξανθή με γαλανά μάτια. Εγώ φαντάζομαι ότι ήμασταν τύπου μαυροτσούκαλα. Ναι, καλά. Δηλαδή, αυτή η εικόνα του Οδυσσέα, εμένα με τα μουσια και τα μακριά μαλλιά, αυτά τα τζιβωτά, πιο κοντά μου κάνει σε Έλληνα. Παρά αυτό του Brad Pitt, ας πούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε ποτέ Brad Pitt επειδή σε έτσι χαρακτηριστικά. Ναι. Α, ναι. Λίγο έτσι ξανθούλιδες. Δεν είμαστε και κατή μαυροί. Είμαστε καστανοί, θεωρώ, σαν λαός, γενικότερα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ήμασταν έτσι. Κατή μαυροί. Κατή. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πιο ραφ. Ναι, με μουσια, με αυτό, μαύρα, σκληρά χαρακτηριστικά. Λοιπόν. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας πήραμε λίγο τα αυτιά. Εντάξει, ξέρετε, είχαμε να μιλήσουμε και δύο μέρες, αλλά είναι σαν να μην τελείωσε ποτέ η εκπομπή της Παρασκευής. Η κατρακύλα ξεκινά. Αυτός ο ραδιοφωνικός βόθρος μόλις άνοιξε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι δίσωσμα, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάπες μου, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε όπως και αν έχετε ξυπνήσει να έρθετε, ό,τι και αν νιώθετε, είστε αγανακτισμένοι, είστε παραπονεμένοι, έχετε γκρίνια, έχετε έρωτα, έχετε καψούρα, έχετε προβληματισμό, έχετε πόνο, έχετε άγχος, ελάτε εδώ, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, τα μηνύματα σου στο Viber και στο τέλος θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Φύγαμε το τραγούδι της ημέρας. Δεν το κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε στυλάκια, να βάλουμε λίγο ταλάρα. Ρώτα, μεγάλη άστο. Ταλάρα στο σπίτι μας δεν βάζουμε. Πρέπει να τα πει όλα, μωρέ, για μας την έχεις πάσει. Αν είναι μάγκα, σας τραγουδήσει και heavy metal. Το μάπικο τραγούδι της ημέρας. Μπορεί να λέει crying at the discotheque, αλλά είναι πολύ χαρούμενο για να ξεκινήσει την ημέρα σου. Αφού λέει crying όμως. Δεν πειράζει, είναι χορευτικό. Και η μικρή μας είναι Ανά, εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ένα τέταρτο πριν το ρολόι να δείξει 8. Παρέα έχουμε και το Midji με Diamond Highlighter. Είναι μια εκπληκτική πούδρα, δεν είναι υγρό. Είναι highlighter με τη λάμψη διαμαντιών που εφαρμόζεται σαν ένα αστραφτερό πέπλο πάνω στο πρόσωπο. Δίνει εντυπωσιακή λάμψη,
και σε πρόσωπο και σε σώμα, θέλω να σου πω. Δεν είναι μόνο για το πρόσωπο όπως έχουμε συνηθίσει τις γυαλάδες. Μπορείτε να το εφαρμόσετε παρόλα αυτά σε ζυγωματικά, μύτη, ντεκολτέ, μάτια. Και πάνω από το κραγιόν θα το βρείτε σε δύο αποχρώσεις, στην Iced Pearl, Άσπρη Λάμψη και Rose Gold, Rose Χρυσή Απόχρωση. Είναι φανταστικό. Μπείτε τώρα το mg.gr να το ανακαλύψετε κι εσείς. Λοιπόν, να σας πω ότι τα έπιπλα κηρύτσης που σας έλεγα πριν έχουν 15 ετή εγγύηση. Είναι το μόνο που παρέλειψα να σας πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμπληρώνεται άρτια όλη αυτή η εικόνα που σας είπα. Έπιπλα εξ αρχής. Από την αρχή τα σχεδιάζουν ανάλογα με την αισθητική, τις απαιτήσεις, τη δική τους την εμπειρία. Είναι μια ομάδα ειδικών, θα το θέσουμε έτσι, ως προς το έπιπλο, εδώ και από το 1950. Πόσα είναι αυτά τα χρόνια, είναι 75 χρόνια. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, έχουμε πολλές εκπλήξεις με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου, όπως σας είπαμε. Πάμε σιγά σιγά να τις ξεδιπλώνουμε. Καταρχάς, την Τετάρτη θα έχουμε την κυρία Λίτσα Πατέρα για να μας πει τα ερωτικά των ζωδίων με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου. Ανυπομονούμε. Ποιος σας θέλει, ποιος δεν σας θέλει, ποιον θέλετε εσείς, τι άνθρωποι είστε, τι άνθρωποι δεν είστε, γιατί έχετε σχέση, γιατί δεν έχετε σχέση, γιατί μπορείτε να τη διατηρήσετε, γιατί δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε. Όλα θα μας τα πει η κυρία Πατέρα την Τετάρτη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι δεν το κάνει για, το ξέρετε, δεν το κάνει για οποιονδήποτε. Το κάνει για εσάς, για τους μάπες και όλοι οι συνεργάτες μας. Ό,τι προσφορά έχουμε με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου, το κάνουν για εσάς. Όπως και οι τραγουδιστές που μας δίνουν τα κομμάτια τους για να έχουμε την πρώτη μετάδοση. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί το κάνουν για εσάς. Να ξέρετε, αυτό το ραδιόφωνο ξεκίνησε από το 0. Δεν πήραμε εμείς κάτι έτοιμο, δεν πήραμε κανένα 9, κανένα 11 και το συνεχίσαμε ή το ρίξαμε. Ναι. Εμείς, δόξα τω Θεώ και δόξα εσάς, τα έχουμε καταφέρει βήμα-βήμα και μονάδα-μονάδα να ανεβαίνουμε. Γι' αυτό και έρχονται οι συνεργάτες και δίνουν την ευγνωμοσύνη τους, μας, σας, όλοι μαζί. Λοιπόν, έχω εδώ το ανθοπολείο Φιόρι που είναι στο Κολωνάκι, Φιόρι Creation. Άμα πάτε, είναι εκεί πέρα τα φιλαράκια μας, να πείτε μια καλημέρα. Είναι η φίλη μας η Μαρτίνα, να πείτε μια καλημέρα, παρακαλώ. Σου έφερε το πολύ ωραίο. Ακριβώς. Την ορχιδέα αυτή, την φανταστική. Λοιπόν, θυμάστε εκείνο το λουλούδι που ήταν της Μπέλα στην Πεντάμορφη και το Τέρας? Ναι. Αυτό λοιπόν ζωντανεύει το παραμύθι σε εσάς, τους αγαπημένους σας, σε κρυσταλλικό θόλο λοιπόν τριαντάφυλλα που διατηρούνται αναλύωτα στο πέρασμα του χρόνου, με την Πεντάμορφη και το Τέρας να υπενθυμίζουν στους αγαπημένους μας ότι η αληθινή αγάπη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γι' αυτό το λουλούδι έγιναν όλα. Τα θυμάστε στην ταινία. Ακριβώς. Που λέει στον πατέρα τη, φέρει πίσω ένα λουλούδι, πάει αυτό ο έρμος να το πάρει, την τζακώνουν αυτοί. Λοιπόν, έχει σελίδα Fiori Creation και στο Facebook και στο Instagram για να μπείτε να τα δείτε. Και 4 ακροατές θα πάρουν δώρο μια καμπάνα τέτοια, η οποία, με το αιώνιο τριαντάφυλλο, η οποία κοστίζει 45 ευρώ, και ένας μεγάλος τυχερός μια καμπάνα με την Πεντάμορφη αξίας 120 ευρώ. Α! Έλα ρε εσύ. Πω, παιδιά, είναι εκπληκτικά αυτά. Εντάξει, είμαστε. Θα έχουμε τίποτα κανένα τυχερό φέτος ή χωρίς όλο πάλι? Αυτό. Όχι, δεν έχω κανένα που να είναι ερωτευμένο. Πάνε μαζί το πάρεις μου, μόνη σου. Θα πάω να το πάρω μόνη. Πάνε το πάρεις μου, Μορτσιγκούνα. Πάρε ένα θόλο. Πώς μιλάτε. Μαρασλή 15 στο Κολωνάκι λοιπόν, στο μετρό του Ευαγγελισμού για το Fiori Creation, και σήμερα θα δώσουμε το πρώτο. Τώρα. Θα πάρουν, ναι, τώρα, γιατί έχω πολλά. Την καμπάνα λοιπόν με το αιώνιο τριαντάφυλλο, ένας από τους 4. Ο πρώτος από τους 4 ήταν τώρα. Τώρα θα το δώσω. Σε όποιον στείλει στο 698-104-104-6, Fiori Creation. Σωστό. Εντάξει. Και το ονοματεπώνυμό σας. Και θα πάρετε αυτό την καμπάνα με το αιώνιο λουλούδι. Έχω και άλλα δώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα εδώ στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber στο 698-104-104-6. Ο Δημήτρης λέει: μετά από ένα μήνα σκληρού διαβάσματος, θρανίου και εμπλωτισμού γνώσεων, κύλησα και πάλι στο βούρκο της παρέας σας. Σαν να βγήκα από κέντρο αποτοξίνωσης νιώθω. Πρέπει να έχει διαβάσματα, εξετάσεις και τέτοια ο μάπας. Να πούμε καλημέρα στο Μανώλη που λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα το Σάββατο. Τι κάνει έτσι, ρε παιδιά? Το Σάββατο ήταν η γιορτή του Αγίου Χαραλάμπου. Γιόρταζε το μοναστήρι του Αγίου στην Οκτωνιά. Να μας έχει όλους καλά, ελπίζω να το θυμάται η Αμάντα. Ορίστε, σίγουρα θα το θυμάται. Στην Οκτωνιά το μοναστήρι. Ήταν το official Αγίου Χαραλάμπους, όχι? Ναι, ναι, το official. Η βασική γιορτή. Official. Η βασική γιορτή. Έχει πάρει μπλουτίκ. Έχει. Εγώ πήγα σε ένα μοναστήρι και προσκύνησα το Σάββατο. Πότε πρόλαβε? Τη Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Παιδιά, κάτι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο και προλάβαμε, κάναμε πράγματα, ναι, πολλά. Που δεν κάνουμε συνήθως. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Που είμαστε μούμιες. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, 698-104-104-6 τα μηνύματά σου στο Viber. Να σας πω ότι είναι κοντά μας το απόλυτο πακέτο από τη ΔΕΗ για τους επαγγελματίες. Γιατί όπως θα πονέσεις εσύ την επιχείρησή σου, δεν θα την πονέσει κανείς. Το μυστικό είναι να πληρώνεις, μάλλον η αρχή είναι να πληρώνεις
ό,τι καταναλώνεις, όχι παραπάνω. Έτσι λοιπόν ακούστε τι έχει κάνει πολύ χρήσιμο, κάποιος θα έλεγε λογικό, αλλά δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Το κάνει λοιπόν η ΔΕΗ. Είναι τα προϊόντα ΔΕΗ My Business for All και My Business for All Plus. Χρεώνεσαι βάσει κατανάλωσης ενέργειας και όχι βάσει τύπου μετρητή. Έχεις επίσης γραμμή εξυπηρέτησης, ό,τι χρειαστείς, οι άνθρωποι είναι εκεί για σένα. Ως επιχειρηματίας εννοώ, και έχει καβατζώσει και διάφορα προνόμια, υπηρεσίες και προϊόντα από διάφορους συνεργάτες η ΔΕΗ για σένα. 7.500 miles and bonus μίλια από την Aegean, αλλά και προσφορές και εκτόσεις από γνωστά brands. Τσέκαρε το, μπες στο dei.gr ή κάλεσε στο 800-500-7000. Μπράβο στη ΔΕΗ. Καλημέρα να πούμε στη Μελίνα που έχει στείλει την καλημέρα της. Καλημέρα εδώ στον άγνωστο ή την άγνωστη που λέει καλημέρα από Δήμο Αθηναίων. Καμιά κλίση σβήνεται εκεί. Καλημέρα και στη Βάσια μας. Στη δημοτική αστυνομία κόβει κλίσεις. Νομίζω ότι σταμάτησε μόνο η τροχιά. Ναι. Όχι, νομίζω κόβει, ναι. Νομίζω κόβουνε, μια χαρά. Γιατί ακούω ακόμη σε πολύ κεντρικούς δρόμους, περνάνε και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μια προειδοποιητική με την κόρνα. Σου λέει τρέχτε αν είστε μέσα στα μαγαζιά, αν είστε πάνω στα σπίτια, τρέχουμε εμείς. Και στη Βάσια να πούμε καλημέρα που λέει μήνυμα για τον Φέρι στέλνουμε μέσω Viber. Μέσω Viber κάθε φορά που ακούτε τραγούδι του. Βέβαια. Το ονοματεπώνυμο και κερδίζετε την πρόσκληση για παρτάρα. Να ξέρετε δε ότι ξαναξεκινάμε αμή. Σιτρουέν αμή, πόσο καλός μάπας είσαι. Α, ωραία. Βέβαια, από σήμερα ξεκινάμε. Οπότε λοιπόν να έχετε το νου σας, να ακούτε πολύ καλά όλα αυτά που λέμε, γιατί λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε τρεις ερωτήσεις σε ένα τυχερό μάπα και πρέπει να πατήσει για να μπει στην κλήρωση και να διεκδικήσει το ηλεκτρικό αμή. Τώρα έχουν πάθει όλοι φιόροι και το έχουν την κάρη το Viber. Είναι το καλύτερο, παιδιά, το αμή. Είναι για όλους. Είναι. Καλά, καταρχάς σέβεται εσένα. Τις μετακινήσεις σου, βρίσκεις το πάρκινγκ για πλάκα γιατί είναι πολύ, πώς λέγεται, ευέλικτο πολύ, μικρούλι, και ωραίο και, ναι, και είναι και όμορφο. Είναι αυτό που στο φανάρι θα σταματήσουν και θα σου πούνε αυτό πόσο το έχεις πάρει ρε παιδάκι μου. Μπείτε στο amistore.citroen.gr να το δείτε και λίγο να τον ζαχαρώσετε. Να τσιτσινιστούμε. Ναι, έτσι, να ξεμυαλιστείτε. Είναι απλώς την οδήγηση, 75 χιλιόμετρα αυτονομία, είναι ηλεκτρικό και φορτίζει σε οποιαδήποτε μπρίζα και στο σπιτιού σου. Είναι ευέλικτο, όπως είπε και η Ιωάννα, είναι ασφαλές. Πολύ σημαντικό. Έχει φωτεινότητα και άνεση στο εσωτερικό. Έχει την εφαρμογή My Citroën που συνδέει με το δίκτυο εσένα, το Citroën σου και όλη σου τη ζωή. Οπότε είναι όλα στο χέρι και όλα πάρα πολύ εύκολα. Ούτε να ψάχνεις, ούτε manual, ούτε τηλέφωνα, ούτε ίντερνετ. Εδώ είναι στο My Citroën ό,τι χρειαστείς. Να πούμε καλημέρα στον Τέρι που φαίνεται να ξέρει. Ο Τέρι ξέρει. Καλημέρα μάπες. Στα καλυστία δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά φυλής. Πες μας, το Τέρι. Σώμα μόνο συγκρίνεται με τα χαρακτηριστικά της Αφροδίτης της Μήλου. Ή έτσι τέλος πάντων είναι το guideline. Το concept. Το concept, ναι. Πάντως το πρόσωπο δεν μετράει δηλαδή. Όχι. Ή απλά να είναι όμορφο. Να είναι, εντάξει, ναι. Να είναι όμορφο. Ναι, ναι, ναι. Με τις διαστάσεις λύτου του σώματος ενός αγάλματος. Μάλιστα. Τα οποία σώματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια καμία σχέση δεν έχουν με την Αφροδίτη της Μήλου. Αυτό θέλω να πω, μάλλον λέει εδώ ο Τέρι, ότι είναι τι λέει το η βίβλος. Πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε, ναι. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τώρα, γιατί τα κριτήρια ομορφιάς των αγαλμάτων έχουν αλλάξει τελείως. Της τέχνης. Και των πινάκων. Πάντως, και στους πίνακες, δηλαδή, συγγνώμη, το όμορφο που απεικονίζεται πριν από 50 χρόνια είναι τελείως διαφορετικό από το όμορφο που επικρατεί τώρα. Βέβαια, ή που απεικονίζεται τώρα. Βέβαια, τα αναγεννησιακά και αυτά που λέμε τα πιο έντονα σώματα. Αλλά σίγουρα στο κομμάτι των καλυστίων ή διαγωνισμών ομορφιάς, όπως τα λέμε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καμία σχέση το modeling. Δηλαδή, σωστά, δεν έχουν ούτε πάρει από εκεί τα πρότυπα, ας πούμε, για πολύ αδύνατα σώματα, ούτε για πολύ commercial πρόσωπα. Αντιθέτως, στο εξωτερικό, κορίτσι το οποίο θεωρείται βασίλισσα της ομορφιάς, έχει ξεκινήσει δηλαδή ή διακριθεί σε τέτοιο διαγωνισμό, δεν περνάει το πόδι του για πασαρέλα, για φωτογράφηση, για καμπάνια. Αλήθεια. Έχω να δω πολλά χρόνια καλύτερα, αλλά νόμιζα ότι είναι έτσι. Καθόλου δεν θέλουν στη μόδα καθόλου. Και αν κάποια, ας πούμε, έχει πάρει τέτοια διάκριση και θέλει μετά να κάνει σοβαρά μόδα, λίγο το κρύβει, δεν είναι και το καμάρι της. Μα νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς, το πρώτο που τον καλυστήριο ήταν στα 90s. Στο modeling. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν κάνω. Μετά έγινε το zero size που λέμε, που είναι το πιο λεπτό. Κάποια στιγμή στη μόδα. Που μας είχε πει τότε ο Σκουλός, συγγνώμη, ναι, να το τελειώσω, που μου είχε πει ένα πολύ εύστοχο ότι δεν θέλουμε γυναίκα, θέλουμε ουσιαστικά το ρούχο να αναδειχθεί. Άρα ουσιαστικά, χωρίς να υποτιμά, σαν κρεμάστρα, αλλά δεν τη λέει κρεμάστρα, ναι, ότι θέλει να αναδείξει το ρούχο, ρε παιδί μου. Αυτή την έννοια της κρεμάστρας. Η κάθε εποχή έχει κάπως τα δικά της στο modeling. Εννοείται ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί σχεδιαστές που
πάντα μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, κάποιος σου λέει: όχι, εγώ θα βγάζω πάντα αληθινούς ανθρώπους που θα περπατάνε χαλαρά στην πασαρέλα, θα καπνίζουν, θα φλερτάρουν, θα κάνουν και μια στροφή και θα φεύγουν. Στυλ Ζαν Πολ Γκοτιέ. Άλλη σου λέει: θέλω να μην πέφτει καθόλου το μάτι πάνω στο μοντέλο, να είναι το ρούχο μου μόνο η δημιουργία και να κυριαρχεί. Κάποια στιγμή στη μόδα πήρανε τα μεγέθη, αυτό που λέγαμε 0, το 44 ας πούμε αντρικό, και το κάνανε 42. Οπότε εκεί γίνανε και πιο αδύνατα τα μοντέλα αναγκαστικά. Και να έρθει τις μόδες να είναι τα μοντέλα όχι πάνω από 1,65. Θα σε πιάνει από ηλικία μετά. Θα με χάσετε. Θα είσαι 50 στις πασαρέλες. Σαν τη μάνα της Κριστίνας Πολίτη. Την κυρία Ιακίνθη. Κυρία Ιακίνθη, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Μπούκα που έχει ένα πολύ ωραίο κοκαλάκι στα μαλλιά. Έτσι μου... Α, σκράτς λέγεται αυτό. Μου ξύνει τάντερα τώρα αυτό, με έχει τρελάνει αυτό. Δεν θα τα αρπάξω να το βγάλεις. Θέλω να το κάνω, να το ζουπίξω. Λοιπόν, φύγαμε για δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και επιστρέφουμε φυσικά με εσάς 6, 9, 8, 104, 104 και 6. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Λένε τα μάτια σου. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μα πεσό αυτό που ακούτε, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνει χαμός το παρτάκι μας την Τετάρτη, ε. Ναι, ρε, εσύ. Φαίνεται ότι μα πεσό το χρειαζόμαστε λίγο θα να γίνει παρτάρουμε. Ο χαμός του χαμού. Σας περιμένουμε λοιπόν όλοι στο Ποσειδόνιο παρέα με Θοδωρή Φέρη. Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Καλημέρα, Μάπες, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ξέρουμε ότι είστε λίγο τώρα σήμερα λίγο παγωμένοι, λίγο χλιαροί, λίγο. Μεθυσμένοι από τους ρυθμούς του Σαββατοκύριακου, ακόμη και αν δεν κάνατε τίποτα, ακόμη και αν χουχουλιάσατε. Όμως είμαστε εδώ γιατί οι Δευτέρες πρέπει να υπάρχουν ώστε να εκτιμούμε τις Παρασκευές. Ωραία το έφερες. Ξέρει η πάπια που είναι η Λίνη. Αχ, ναι, μωρέ, ξέρει. Λοιπόν. Είμαι Κυριακή πρωί. Έχω φτιάξει τον καφεδάκο μου το δεύτερο, γιατί ο πρώτος σας έχω πει τον φέρνει άνθρωπος που με πετυχαίνει πάντα με τις μάσκες και τα πάσεις. Σωστό. Είμαι λοιπόν εκεί στο δεύτερο και λέω: ας ανοίξω να διαβάσω. Διαβάζω τι ωραία. Σοβαρό το κειμενό σε αυτό, πολύ αναλυτικό. Ξεκινά τι ωραία και φτάνω σε τίτλο. Ξέρει πάπια που. Και είμαι με τον καφέ να μου βγει από τη μύτη ο καυτός μπροστά. Ξέρει πάπια που είναι λίγο. Ξέρει πάπια. Και εγώ τώρα έχω. Ξαφνιάστηκες, άρα δεν διάβασα το κειμενό μου. Όχι, χθες δεν το διάβασα. Καλέ σου λέω: δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα όμως. Σήμερα θα μπορώ να το διαβάσω. Και έχω, πέσει στο μήνυμα του Νικόλα που λέει: καλημέρα, Μάπες μου, καλή εβδομάδα. Χαμός από κίνηση έξω. Αλλά ξέρει πάπια που είναι λίγο. Βέβαια, ρε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν. Συγγνώμη, όποτε θέλετε, πείτε μου να σας δώσω breaking για το half time στο Super Bowl χθες. Τι χθες το βράδυ, τώρα πριν 10 λεπτά τελείωσε. Δώστα! Η Taylor Swift κάποιον φίλησε. Καλά, η Taylor Swift με αυτόν που τα έχει εκεί, τον Kelsey, πώς τον λένε, που είναι ο αρχηγός του NSA. Είναι ο γκομενός της. Ναι. Διάβαζε ένα καταπληκτικό tweet που λέει: αν είχα ένα δολάριο για κάθε φορά που η Taylor Swift πάει σε αγώνα ποδοσφαίρου, θα κινούμουν και εγώ με το private jet που χρησιμοποιεί. Στηρίζει, ρε Βασίλη, στηρίζει. Πάρα πολύ και είναι και αυτό Swiftie, δηλαδή τη στηρίζει πάρα πολύ. Αλλά τώρα εδώ το θέμα, παιδιά, ήταν ο Άσερ που έκανε το κεντρικό, ας πούμε. Ο Άσερ το έκανε. Ο Άσερ έκανε το κεντρικό, έτσι, τραγουδιστικό. Έφερε και την Αλίσια Κις. Όχι, έχω πάρει συνέντευξη της Αλίσια Κις. Αλήθεια, λες. Είπανε το ντουέτο τους εκεί. Ναι, βλέπω και εδώ. Και έχουμε το ίδιο θέμα με την περιφέρεια. Η Αλίσια Κις και εγώ την ίδια περιφέρεια έχουμε. Έχετε όμως και οι δύο τώρα διανύετε καλή περίοδο, καλή γιατί περίοδο. Τη βλέπω και εκείνη με ολόσωμη φόρμα κατακόκκινη. Έχασε. Ναι, είναι πολύ δυνατή, σφιχτή, ωραία με το κορσεδάκι της. Ο Άσερ που έβγαλε και την μπλούζα του βρέθηκε τόπλες στη σκηνή. Είναι κορμάρα ο Άσερ. Κορμάρα, παιδιά, ο Άσερ τον είδαμε τώρα και στα βρακιά της Kim Kardashian προχθές. Μέσα στα βρακιά της Kim Kardashian. Μέσα στα βρακιά της Kim Kardashian που πουλάει τα αντρικά. Λέγεται ότι έχει μεγάλο έρωτα αυτό με αυτήν από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Γιατί όλοι. Είπαν όλοι, παιδιά, ότι ήταν η πιο σοβαρή επιχειρηματική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει μια εταιρεία ρούχων ή εσωρούχων αυτή τη στιγμή. Να βγάλει δηλαδή τον Άσερ στην καμπάνια της 3 μέρες πριν το Super Bowl. Δεν έχει ξαναγίνει. Προφανώς έπεσαν πολλά μπικικίνια ή το κατάφερε συμπάθεια. Πριν 3 μέρες πριν το Super Bowl, να εμφανιστεί στο Super Bowl. Εμφανίστηκε στα βρακιά της Καρντάσια. Ναι. Πούμε και στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει, ρε παιδί μου, το Super Bowl είναι ο τελικός ή η πρεμιέρα. Ο τελικός. Το αμερικάνικο ποδοσφαίρου. Ναι, στο ημίχρονο. 15 λεπτάκια. Ακριβώς. Γίνεται κάθε χρόνο ένα φοβερό live με το νούμερο 1 ή εν πάση περιπτώσει ένα από τους προεξέχοντες καλλιτέχνες. Έχει κάνει ο Μάικλ Τζάκσον. Έχει κάνει η Beyoncé, Prince, πέρυσι η Ριάννα, η Μαντόνα, Τζένιφερ Λόπεζ με Σακύρα. Νομίζω ότι ήταν.
είναι, το καλύτερο. Το περιμένουν όλοι πως και πως. Δηλαδή είναι ένα τα κορυφαία μουσικά γεγονότα μέσα στην καρδιά ενός αθλητικού γεγονότος. Και ένα από τα ακριβότερα στη διαφήμιση, ούτε ακριβώς. Θυμάμαι πόσο κοστίζει το δευτερόλεπτο εκεί. Γιατί εκεί. Εκεί είναι που θα παίξουν πρώτα και καλύτερα τρέιλερ, ας πούμε, από ταινίες πολύ αναμενόμενες, έστω 10 δευτερόλεπτα, ένα τιζεράκι, κάτι, χαμός γίνεται. Και πολλές φορές φτιάχνουν σποτ διαφημιστικά μόνο για αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο σποτ ή να έχει το τρέιλερ ταινία. Να υπάρχει το τρέιλερ, αλλά βγάζουν ένα τρέιλερ που θα παιχτεί μόνο εκεί. Κόψε μια φετούλα για το Super Bowl. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω, άντε τώρα επειδή. Α, επειδή έτσι για να το ολοκληρώσω. Off-White Bespoke φορούσε ο Άσερ. Off-White που είναι ο οίκος μόδας. Τον είχε ράψει απάνω του Σιρ Μεζίρ, κάτι καταπληκτικά λευκά, κάτι καταπληκτικά μπλε με μαύρα. Ήταν υπέροχος. Λίγο. Πώς με τρελαίνεις όταν βγαίνει το αγρίνιο. Ναι. Κάθε λέξη σου τώρα. Λίγο μου κάνει εντύπωση πόσο Άσερ παραφούσκωσε. Εγώ τον είχα αφήσει λιγότερο ντούκι τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα κάτι το βρακί της Kardashian προχθές, κάτι εδώ που τον βλέπω τόπλες, σαν το 50 Cent έγινε ο έρμος. Δηλαδή ο Άσερ ο καλλιτέχνης αποτελεί το βασικό μοντέλο για τα βρακιά της Kardashian. Φοράει τα βρακιά που σχεδιάζει η Kardashian. Και πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσει ένα βρακί. Είναι ειδικά αυτά, γιατί αν θυμάστε λίγο πριν. Δεν κόβουνε. Είχαμε δει και όλους τους παίκτες Neymar αυτούς να τα κυκλοφορούν και να συμμετέχουν στην καμπάνια και του NBA. Και είναι στο NBA, σου λέει, μάλιστα πήρανε και τις κάλτσες και τα μποξεράκια αυτά τα μακριά. Για από μέσα, για αυτά που κρατάνε, ναι. Για προστασία, για τέτοια, τα πήραν εκεί χορηγία. Τα πήραν εκεί, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε μπριγκέτα, παιδιά. Μπράβο. Τι να λέμε τώρα. Αυτό τέριαξε. Θα έχετε τόση ζέστη στο σπίτι που θα κυκλοφορείτε με τα βρακιά της Kardashian. Πάρτε τα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και εύκολη μεταφορά, γιατί είναι συσκευασμένο το προϊόν στη σακουλίτσα του κτλ. Και το έχεις και για του χρόνου. Μη σας νοιάζει. Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να έχεις τη ζεστασά σου σε τζάκι, σόμπα, λέβητα ή λέβητα ξύλου. Είναι 100% φυσικό προϊόν. Η μπριγκέτα ξύλου του Αγγλίση. Η οικογένεια του Αγγλίση έχει κάνει αυτή την ωραία τη μαγιά που. Έκανε την πρόσμιξη ξύλου, οξιάς και ελάτης, χωρίς χημικά πρόσθετα, πιστοποιημένο, 100% ξαναλέω φυσικό προϊόν για τη χρήση σε τζάκια, σόμπες και λέβητες ξύλου. Κάτω από 10% η τέτοια του, πώς λέγεται, η υγρασία, ενώ τα άλλα ξύλα έχουν 40-50%. Καίγεται όλο, αφήνει κάτω από 1% στάχτη, φανταστείτε, στο τζάκι, οπότε είναι και οικονομικό και βοηθά, είναι οικείο, όπως λέγεται. Καλό, κάνει καλό στο περιβάλλον, τέλος πάντων, και μέσα στο σπίτι και έξω το σπίτι. Αν παραγγείλετε τηλεφωνικά ή μέσω του site www.tanglis.gr έχετε 20% έκπτωση. Και τώρα πάμε για κλήρωση. Στείλτε. Πήρε φωτιά μια καρδιά. Να το συνδυάζουμε με του Βαλεντίνου, ναι. Ωραία. Πήραν τα στήθια μου φωτιά πυρκαγιά. Ηρέμησε τα στήθια σου. Πήραν τα στήθια μου φωτιά στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, και θα κερδίσετε 72 συσκευασίες, μισό τόνο δηλαδή μπριγκέτα ξύλου Ταγκλής. Η κλήρωση θα γίνει 14 του μηνός του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλο ένα δώρο τώρα αυτό. Από τον Ταγκλή τώρα, από την μπριγκέτα ξύλου Ταγκλής. Και θα ενημερωθεί ο τυχερός τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πήραν τα στήθια μου φωτιά. Εκπομπές σκέφτομαι που έρχονται εδώ μετά και διαβάζουν μηνύματα. Πήραν τα στήθια μου φωτιά. Πριν πάρουν και τα δικά μας στήθια φωτιά, να διαβάσω δύο μηνύματα που προλαβαίνω από την Έρικα. Πού πήγανε τα μηνύματα πάνω? Η Έρικα μας έχει στείλει. Σήμερα, παιδιά, δεν μπορούμε να διαβάσουμε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα. Οπότε εντάξει, έχουν προτεραιότητα τα δώρα, εσείς δηλαδή, για να πάρετε τα δώρα σας. Λοιπόν, έχω τη Έρικα που λέει καλημέρα στην πιο τρελή παρέα από Τρίκαλα, είστε όλοι καταπληκτικοί. Και καλημέρα η Αθηνά, στα Τρίκαλα, καλημέρα. Η οποία ταξιδεύει τώρα προς Λευκάδα και λέει είσαστε καταπληκτικοί, η πιο ωραία παρέα για να κάνεις ταξίδι. Προς Λευκάδα. Τι ωραία θα είναι τώρα στη Λευκάδα, παιδιά. Γιατί είναι και νησί, εννοείται, έχει όλα αυτά, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κανένα πολύ πολύ μικρό νησάκι. Έχει τώρα και τη ζωή του και τα πάντα του. Υπέροχα θα είναι με αυτόν τον καιρό. Και η Λένα μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, Λένα, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Γιατί επειδή μας λέτε εδώ μεταξύ να πούμε, να κάνουμε ένα σχόλιο για νέα ξεκινήματα και κάποιους που ξεκινάνε, ακούστε, δεν θα κάνουμε μάγκες τώρα εμείς κανέναν εδώ πέρα. Ό,τι έχουμε χτίσει, το έχουμε χτίσει μαζί σας και έχουμε φτύσει αίμα. Για το κάθε υποδεκάμετρο της μονάδας που κερδίζουμε, δεν θα τη δώσω εγώ για διαφήμιση στον καθένα. Έξω από τους μάπες και όπου θέλει ας είναι. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα. Τι θέλω ρε Σαμαντίνα, κατσιγανιά ρε τραγή, μουσκαρέ, μουσκαρέ. Αχ, τον έξω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, εντάξει, τέλος, εντάξει, θα κάτσω εδώ, χρόνι μου, σύσυγος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Δεν ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα... να σκάσω. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Καλημέρα, Αμάντα. Καλημέρα στο κορίτσι μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Τι γίνεται, πώς είσαι, σε ακούω μέρα. Πάρα πολύ καλά, μπορεί και όχι. Είμαι πολύ καλά, αλλά είναι η μέρα που σίγουρα έχουμε ξενυχτήσει την προηγούμενη. Έτσι. Ασφαλώς. Γιατί είχαμε το συγγνώμη, γιατί παίρνουμε... Έχει κολλήσει το Viber. Μάλιστα, πρόγραμμα. Για μάτια το χάλασε. Το ξημέρωμα είχαμε το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Ήταν ο τελικός του Super Bowl. Τελικός του πρωταθλήματος του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Μα είχε και αγώνα πριν και μετά τον Άσερ. Ναι, καλέ. Είναι στο διάλειμμα είναι. Δεν το ημίχρονο είναι, βρε. Δεν γίνεται απλά ένα event, Βασίλη. Το ξέρει, παιδιά. Πλάκα έκανα, μωρέ. Το έχω δει λίγο. Α, ωραία. Πες του τα Ιωάννα. Και βέβαια, ναι, αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι ο πολύς ο κόσμος το βλέπει για τα γύρω-γύρω. Και φέτος ήταν όλοι εκεί. Αμάντα μου, παρά ήταν όλοι και βλέπω τώρα ότι υπήρξε έτσι αυτό το, έτσι, το ρίσκο να συναντηθούν. Kanye West με Bianca Censori, τη νέα wife, Kim Kardashian και Taylor Swift. Να ξαναμαζευτεί αυτό το τρίο, σου λέει, εκεί να πέσουνε μάπες τα πέφτανε. Γιατί έχουν όμως κόντρα, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, Taylor Swift με Kim Kardashian για όλη αυτή την ιστορία με τον Kanye West. Σωστά. Kanye West με Kim... Taylor Swift τα είχε βάλει με τον Kanye West και την Kim Kardashian γιατί την είχε σατηρήσει σε ένα βίντεο κλιπ του. Ακριβώς, και μετά είχε κατηγορήσει η Taylor την Kim ότι το τηλεφώνημα που είχε δείξει στο reality ήταν κομμένο και ραμμένο έτσι όπως το ήθελε εκείνη. Μάλιστα. Και παραποίησε τα λόγια. Σειρά σε κασέτες, ναι. Ακριβώς. Με αυτοί οι τρεις, άμα πηγαίναν στην εκπομπή τότε του μικρού τσικού. Αχ, ναι. Θα ήταν τέλειο. Μια καινούργια αρχή. Επιτέλους μαζί. Επιτέλους μαζί, ναι. Η οποία Taylor Swift που αγωνιζόταν και ο σύντροφός. Ναι. Ο αρχηγός. Είναι ο Κέλσι. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Έτσι. Ο Μαχόμς νομίζω είναι, αλλά και. Ο Μαχόμς. Καλά, συγγνώμη, τελευταία φορά που κοίταξα η Taylor Swift έχει με τον αρχηγό. Τέλος πάντων, μωρέ παιδιά. Όχι, okay. Άφησε τον αρχηγό για άλλον. Όχι, παίζει να είναι αρχηγός ή να μην είναι. Η Taylor Swift με αυτόν είναι. Και συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη, βλέπω που στέλνουν και διάφοροι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Το λέω και στα παιδιά. Όλο το Σαββατοκυριακό την αγάπη σας, ερχόσασταν και μας λέγατε ότι μας ακούτε και κάνετε σχόλια για κάθε τι που λέμε. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες, straight, gay, ψηλοί, κοντοί, όλοι ήρθατε. Βλέπω τώρα, ξέρεις, γυναίκες που μας ακούνε, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι παντρεμένες, μπορεί να είναι το σύντροφό τους. Πού να δει τώρα ο σύντροφός τους στο κινητό, ότι έχουν πήραν στείλει μήνυμα στο Viber, πήραν τα στήθη μου φωτιά. Αχ, ωραία. Ελπίζω να μην σας προκαλέσουμε κάποιο πρόβλημα. Συγγνώμη, Αμάντα. Έκανε η Taylor Swift λοιπόν ταξίδι αστραπή, γιατί είχε τις συναυλίες στο Τόκιο. Το Eras Tour, βέβαια. Και έφτασε οριακά, δηλαδή ήταν δεν ήταν ότι θα μπορέσει να, τσίμα. Να παράσει το τελικό. Έλα ρε. Ναι. Μεσολάβησαν εκεί πέρα πρεσβείες το ένα τ' άλλο για να μπορέσει. Πρεσβείες για να φτάσει η Taylor Swift στον Κέλσι να δει τον αγώνα. Βέβαια. Ναι. Έγινε χαμός. Lady Gaga, Beyoncé, LeBron, το Gordon Ramsay είδαμε κάπου. Πήγε και η Beyoncé. Ναι, ήταν και η Beyoncé. Γιατί η Beyoncé γενικά, να ξέρετε, δεν πολύ πατάει το πόδι της. Δηλαδή και σε κάτι γκράμι και αυτά που είναι σοβαρά, πάει με το Jay-Z και μόλις πάρουν το βραβείο τους αποχωρούν την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Δεν θέλουν πολλά, πάνε για μπέρκε. Παλιά ο Ρουβάς. Ήτανε θέμα... Ήτανε θέμα Άσερ νομίζω. Ότι ναι, είχαν πάει όλοι θέλανε τον Άσερ. Μάλλον να τον στηρίξουν πάρα πολύ. Άιντε του χρόνου και τη Taylor ευχόμαστε να πάει και αυτή εκεί. Ο Άσερ, ωραίος. Ήταν εκεί πέρα με φίλους, Αλήσια Keys και άλλους ράπερ. Μας θύμισε τα νιάτα μας, ρε παιδί μου, εκεί με το γκέα και αυτά. Ναι, ρε παιδιά. Ισχύει, Αμάντα, ότι χόρεψε πάνω σε ρόλερς. Ναι. Α, μπράβο το Άσερ. Χόρεψε πάνω σε ρόλερς, ναι. Είπε το Empire State of Mind η Αλήσια. Η Αλήσια που τότε της είχα πάρει τη συνέντευξη εγώ. Α, ναι. Α, τι ωραία. New York. Άστα. Βάλτε ρε. Έτσι να πάρουμε μια μπλουζιά. Να. Ωραίο. Το μπλεσίωνε, μωρέ, ουσιαστικά. Το πρωταγωνιστήκαν ο Άσερ. Πάντα έτσι γίνεται. Πάει κάποιος και έχει ένα guest. Ωραία. Τι έγινε με την αγωνιστική, δεν μας λες όμως. Και ναι. Αρχίζω να ανησυχώ. Όχι. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Ωραία. Και στον αγώνα. Mm-hmm. Έπαιζαν οι Kansas City Chiefs, κόντρα η ομάδα που. Μα τι Chiefs και πλήτσι, παιδί. Εδώ λέμε αγωνιστική ελληνική. Πάμε λάμπα. Περάσαν καλά. Θέλω να πούμε, παιδιά, ένα λεπτό. Χαιρεστήκαμε για τους Kansas Beaches.
Όχι, δεν γυρθήκαμε γιατί είμαι ψυχος Έλληνας. Τι εννοείς? Πες το, αυτό να τελειώνουμε. Ποιος είναι ο Έλληνας? Ναι. Ο Καρλάφτης. Ποιο είναι ο Καρλάφτης? Ο Καρλάφτης είναι ο Έλληνας που παίζει στο Super Bowl. Αλήθεια μου λέτε τώρα? Ναι. Βέβαια. Του είχαν κάνει και συνεντεύξεις. 25-22 κέρδισαν οι Chiefs. Είναι. Οι Chiefs τα ρόπα. Back to back. Back to back κερδίζουν. Γιατί και πέρσι το έχει κερδίσει, το έχει ζυγώσει ο Καρλάφτης. Ο Καρλάφτης Έλληνας που καταφέρνει κάτι τέτοιο, πανηγύρισε με την ελληνική σημαία. Έχει δει αυτό η Ριάννα, έχει δει άσερε εκεί μέσα. Ναι, η Σίψα Ρόπ με ποιους παίζανε? Με τους Σαν Φρανσίσκο 49ers. Ωραία. Καλά, εντάξει, τι να μας πούνε τώρα, έλα σε παρακαλώ πολύ. Όχι, παιδιά, έχουμε 5 πρωταθλήματα. Έχουν 5 κατακτήσει. Ναι, ναι, καλά. Συγγνώμη, Αμάντα. Πανηγύρισαν το 4ο πρωτάθλημα οι Chiefs. Ο σύζυγος της Τέιλορ ήταν στην ομάδα που κέρδισε, γιατί αλλιώς ήταν διχαστό. Ήταν σε αυτή την ομάδα. Άρα και Καρλάφτης και Τέιλορ ικανοποιημένοι είμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Κάνει το φιλί Τέιλορ Σουίφτ με τον σύντροφο, κάνει το τέτοιο, το γύρο του διαδικτύου. Το φιλί του θριάμβου. Άκου τώρα, το νερού φίξε αυτή. Αλλά έχουμε χαρεί πάρα πολύ εμείς για την Ελλάδα μας. Και για την Τέιλορ. Καταφέραμε και πάλι. Είμαστε παντού μέσα, ρε παιδί μου. Τι κολυμβήσεις, τι αμερικανικά ποδόσφαιρα, τι NBA, τι αυτό. Τι Όσκαρ έρχονται τώρα. Παντού, παντού μέσα. Παντού, παντού. Παρισφρίουμε. Να το σου και ο Έλληνας. Γιατί, Δημήτρη? Για πες. Να σας πω ότι φέτος η τιμή είχε εκτοξευτεί η διαφημιστική. 7 εκατομμύρια δολάρια. Να δω τι άλλο θα πεις για να μην πεις για την αγωνιστική. Τι έχει, γιατί δεν λες για την αγωνιστική? Κάτσε να μας πει τα 7 εκατομμύρια τι αγοράζω. Ένα λεπτό. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός αυτό. Ωραία, πες Αμάντα ότι είμαι με εγώ. Με τα δικά μας ασχολούμαστε τώρα τα παρακατιανά. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, παιδιά. Ας πούμε ότι θέλω να διαφημίσω εγώ τώρα στο Super Bowl τη κομμόση Τάκη. Ανδρικό παιδικό. Πόσα θέλω? 7 εκατομμύρια. Και τι αγοράζω? Για 30 δευτερόλεπτα. Ναι. 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια και 30 δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά. Θα γεμίσει μετά ο Τάκης. Θα γεμίσουμε το κουρίο. Δεν προλαβαίνουμε τα κεφάλια. Παιδιά, έχει σηκώσει το NFL Έλληνα. Να πούμε και μου λέει τώρα για το. Εντάξει, πάμε τώρα. Έλα, πάμε στα δικά μας τα φτωχικά. Μια νέα μέρα από σήμερα. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ εχθές ήταν το τελευταίο και κλεισμένο ματ της δίμηνης απαγόρευσης. Ξεκινάει ο κόσμος πάλι, στο πλαίσιο βέβαια και των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ντέρμπι δικεφάλων και ντέρμπι κορυφής και τα πάντα όλα 1-1, συντηρητικά. Α, 1-1 ήρθε. Συντηρητικά. 1-1. Στα ίδια δηλαδή θα... Στα ίδια, ναι. Ναι. Έχει κύπελο βέβαια, μπορεί να σκεφτεί κάποιος, οπότε μπορεί να κρατάει δυνάμεις ο ΠΑΟΚ για εκεί. Το σκεφτήκαμε αυτό. Εντάξει, να κρατάει δυνάμεις για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τον περιμέναμε έτσι πιο σαρωτικό. Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ τώρα με την επέλαση που κάνει δεν τον είχα να κρατάει δυνάμεις. Ναι, τι να πω, μπορεί να είναι και αυτό που θυμάστε πρόπερσι νομίζω ήταν, που ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο και μετά κάποια στιγμή έσβησε. Α, λες να εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι, αλλά δεν έσβησε ξαφνικά τώρα. Αυτό ήταν λίγο ξαφνικό. Και ανανέωσε και ο Λουτσέσκου μέχρι το 27. Τέλος πάντων, βέβαια μπήκανε Ντεσπότοφ και Κωνσταντέλια στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχαν κάποια ίωση ο ένας και κάποιες ενοχλήσεις. Εντάξει, ίσως για να κάνει rotation. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το rotation δούμε. Με την Πανσεραϊ... ΑΕΚ. Καλά. Πανσεραϊκός, εύλογο το ερώτημά σου. Πανσεραϊκός, Παναθηναϊκός 0-3. Εύκολη νίκη ο Παναθηναϊκός. Με γκολ έκπληξη, γκολ έκπληξη από ανθρώπους που δεν το περιμέναμε. Α, γιατί? Παραθαλάσσιος, που σας έλεγα. Παλάσσιος. Καλός ο Παραθαλάσσιος τώρα. Βέρμπιτς άνοιξε το σκορ. Ο Βέρμπιτς αριστερά δεν παίζει. Ο Βέρμπιτς ήταν στο σκορ και δεν το περιμέναμε. Πού ξεπετάχτηκε ο Βέρμπιτς και βάλε γκολάκι. Μπράβο στο Βέρμπιτς. Αυτοί παίζουν προς τα πίσω εννοείται ή δεν το πολυβάζουν? Και καρδούλα μετά. Ναι. Και καρδούλα. Ουσιαστικά τα περισσότερα συστήματα λειτουργούν ότι η πίσω είναι η αμυντική γραμμή. Ναι, ναι. Οι μεσαίοι παίζουν με στόχο να δώσουν την μπάλα στους μπροστά. Να βάλουν τον γκολ. Ακριβώς, που είναι οι κορυφαίοι ή ένας ή δύο ανάλογα με το σύστημα που παίζουν. Ωραία. Αυτή τώρα ήταν προς τα πίσω. Αυτός είναι κέντρο και αριστερά. Αχα. Και το βάλε από δεξιά.
Όχι, απαριστά. Δεν ξέρω τι ανατροπές είχαμε. Πώς βρέθηκε μπροστά είναι το θέμα αφού παίζει κέντρο και αριστερά. Κατάλαβε. Κοίταξε, προωθήθηκε. Σου λέω: έχω μια ζωή, θα κάθομαι πίσω, θα βάλω τον γκολ αφού ήθελε να κάνει την καρδούλα προφανώς. Καλά τα λες, Βασίλη. Στα τελευταία μάτς που έχει μπει, αλήθεια είναι ότι πιέζει. Απιέζει. Ναι. Αλλά... έχει σφίξει ο κόλος. Τώρα δεν θα μείνει στο μυαλό. Σου λέει κάθε τελειώνει για το συμβόλαιο. Ήθελε παιδί μου να βάλει τον κόλ για να βγει να κάνει τις καρδούλες. Ναι, ρε παιδί. Έκανε καρδούλες, έκανε καρδούλες ο Βέρμης. Μπράβο. Δεν ξέρουμε που τις έκανε και τι έκανε ο Βέρμης. Μπράβο. Θα μάθουμε σε ποιο πάνελ απευθυνόταν. Ναι, ναι, σε ποια πανελίστρια. Αυτό τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, πώς τον έχουνε στα μπάρι. Λύσαξες με το παιδί εσύ. Πολύ μου κάνει. Τον έχουνε στα μπάρι, αλλά Παλάσιος και Γερεμέγεφ, έτσι η τριάδα το γκολ. Και ο Παλάσιος, μπράβο του, γιατί ακούγεται ότι φεύγει και ορίστε, τα δίνει όλα παρόλα αυτά. Μήπως για να μην φύγει. Όχι, είναι, θα φύγει. Θέλει να φύγει μάλλον. Όχι, θα φύγει όπως φεύγει και ο Μπερνάρε που ανακοινώθηκε ότι φεύγει. Γυρνά, είναι στη χώρα του Σιάμπλου. Και βεβαίως 4-0 το Ολυμπιακός Όφι. Ορίστε, από αλλού ήρθε η τεσσάρα. Άκου πώς κάνει, ρε. Οπότε με αυτές τις νίκες, εφόσον έκανε ισοπαλία, έκανε γκέλα η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, γιατί γκέλα είναι για αυτούς τους δύο, η βαθμολογία παραμένει η ίδια. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα του ντέρμπι βόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι οποίοι τι κάνανε? Οι οποίοι μειώσανε, αφού είχαν νίκη, πήραν από 3 βαθμούς και οι άλλοι πήραν από 1. Αυτό σου λέω, δηλαδή τι, ανεβήκανε θέση? Ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι δεύτερος. Ναι! Α, τώρα πώς πάει. Δεν τα λέει τόση ώρα, δεν τα λέει. Περίμενε. Μα άλλαξε η πρώτη τριάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Πρώτος και δεύτερος Παναθηναϊκός. Είναι όλοι με ένα βαθμό διαφορά. Έλα, είναι μη στεναχωριέσαι. Πρώτος... Μη στεναχωριέσαι. Τρίτη με 49 η ΑΕΚ. Μη στεναχωριέσαι. Αν κέρδιζε η ΑΕΚ θα παίρναγε εκείνη η πρώτη. Ο ΠΑΟΚ θα είχε αυξήσει τη διαφορά. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά όμως. Έτσι. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τον βόλευε ουσιαστικά αυτή η ισοπαλία. Ο Κούπερ δεν τα βρίσκει αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό που άκουσα ότι είναι το ροχαλικό. Και βέβαια έχουμε και ανακοίνωση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Με τη Λίμπαρ στον πάγκο, από εδώ και στο εξής. Ναι. Να σας... Αυτό. Καλό τάξιδος. Μπράβο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Έχουμε μεγάλη χαρά και από την Τόχα. Και εκεί διαπρέψαμε. Η ομάδα της Κολύμβησης, η 4x100 στο ελεύθερο, κατέκτησε την 6η θέση. Είναι η πρώτη συμμετοχή στο τελικό παγκοσμίου και προκρίθηκαν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν κάτι ιστορικό αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Δηλαδή με την πρώτη συμμετοχή κατέκτησαν και την 6η θέση και πάνε και στο Παρίσι. Έτσι, αυτό είναι, ρε παιδί μου, σερί. Φοβεροί οι κολυμβητές μας. Ο Χρήστου, Γκολομεύ, Μπίλας και Βαζέος. Και εδώ που τα λέμε τώρα, και λίγο τυχερή, Αμάντα, με την έννοια ότι τα κατάφεραν και πάνε πρώτη φορά για Ολυμπιακούς και στο Παρίσι. Τώρα δεν είναι ωραίο την πρώτη σου φορά. Έχουν ξαναπάει Ολυμπιακούς. Α, συγγνώμη, νόμιζα ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη φορά συμμετοχή σε τελικό παγκοσμίου με αυτό το σχήμα, το 4x100. Α, μπράβο τους και πάλι. Στο καλά να περάσουν στα Παρίσια. Στο πόλο είμαστε προημιτελικά άντρες γυναίκες. Στο πόλο. Εκεί, δηλαδή, στηρίζουμε. Καλά πάει αυτό. Βέβαια. Και σας αφήνω με Μέση. Έχουμε νεότερα από αυτό το σύριαλ της Ίντερ Μαϊάμι και αυτού του φιλικού στο Χονγκ Κονγκ, ρε παιδιά. Που το πιστόλιασε. Λυσιάξανε. Μα ναι, δηλαδή έλεγε. Τελικά θα σας πω ότι θα δοθεί πίσω το μισό ποσό στους φιλάθλους. Αυτό είναι το σωστό όμως. Αποκλείεται να παίξει ο Μέση, δηλαδή. Τελειώσω. Καταλαβαίνετε τώρα η εταιρεία. Ναι, γιατί η άλλη λίστα ήταν να τον πιέσουν να παίξει, ρε παιδί μου. Πάμε μια Κυριακή να τους κάνεις δύο κολπάκια. Ναι. Δεν πάει. Αποκαλύφθηκε δε ότι υπήρχε ρήτρα συμφωνία τελικά. Προφανώς. Για να παίξει ο Μέση κτλ. Μα πώς πάει να την μπάλα τώρα, το Μέση πάει να δουν, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Και αυτός, αφού υπήρχε και ρήτρα. Ναι, παιδιά, αφού είχε μαζευτεί στην προπόνηση της ομάδας, είχε μαζευτεί 40.000 κόσμος. Πόσο? 40.000. Τι λες, ρε φίλε. Στην προπόνηση. Μάλιστα. Είχαν πάθει τέτοιο για να δουν το Μέση. Και εκείνος δεν έπαιξε. Τι ωραία. Τραγικό. Εντάξει, θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Τα μισά λεφτά θα τα πάρουν. Αφού είχε μπλακεί και η κυβέρνηση και τα λοιπά. Είχε γίνει τεράστιο ζήτημα. Εξετέθη. Μα οριακά είναι απάτη αυτό. Στο όριο πάνω της απάτης είναι. Γιατί όταν εγώ σου τάζω κάτι για να σου πάρω τα λεφτά της προπόλησης των εισιτηρίων και τελικά αυτό δεν στο παρέχω,
είναι απάτη. Εδώ που τα λέμε. Δεν είναι άλλο ότι, ότι λόγω συνθηκών. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι ότι σου την το είχα στο μυαλό από την αρχή να σου φάω τα λεφτά. Αλλά αν σφυρίξω αδιάφορα και δεν κάνω κάτι γι' αυτό, είναι απάτη. Να πούμε δε ότι τώρα μια που το φέρει κουβέντα, όχι λόγω της απάτης, αλλά λόγω event, μάλλον τώρα που μιλάμε για event, τα οποία ήταν να ακυρωθούν, να αναβληθούν, τελικά δεν είναι η συναυλία των Coldplay, το ΆΚΑ θα είναι έτοιμο σου λέει. Θα είναι, ναι. Ναι, ναι, και θα γίνει κανονικά η συναυλία το καλοκαίρι. Ωραία, γιατί εγώ δεν πάω. Υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως. Δύο θα γίνουν τελικά συναυλίες. Τον Coldplay. Είχαν προπολιθεί για δύο. Ναι, για δύο αυτό δεστά, θυμάμαι. Ναι. Υπήρχε τρομερό ενδιαφέρον ξαφνικά στη χώρα μας για Coldplay. Ναι, μόνο. Μετά κάποια στιγμή έγινε μόδα. Ναι. Και αν θυμάστε, ήταν πάρε Βύση και Coldplay. Ναι, έγινε viral. Μάλιστα. Αμάντα, όλα είμαστε OK. Έχεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, είμαστε. Ήταν μια πολύ καλή μέρα χθες. Μια πολύ καλή μέρα χθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Η νέα φάση, δηλαδή προχωράς στον δρόμο και γυρίζεις το βλέμμα σου και το κοιτάς, είναι τα καφέ Αμπουέλο. Τα έχετε δει? Όχι. Έπαιξα και μουσική εγώ πριν από κάνα μήνα εκεί. Ναι. Έχει δύο, έχει το Σύνταγμα. Καλά, θα ανοίξουν σε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, γιατί πραγματικά είναι μια παρέα πολύ ζεστή. Είναι μια παρέα ανθρώπων που θέλουν να φτιάξουν γωνιές, που θα περνάτε απλά να λέτε μια καλημέρα και στο τέλος θα τρώτε, θα το δείτε και θα πίνετε τον καφεδάκο σας. Έτσι, ευρηματικά εκεί είναι, είπαμε, στο Σύνταγμα Κολοκοτρώνη 11 και στο Παγκράτη. Εγώ είχα πάει εκεί, είχα παίξει. Η Μητού 86. Είναι αυτά, είναι το πιο διάσημο καφέ σε Instagram και TikTok. Γιατί έχει αυτό το πολύ ωραίο τον καφέ που τον σερβίρει στη συσκευασία αναψυκτικού. Ναι, που είναι από πάνω, το κλείνεις και πας μετά, κάνεις το τσάφ, τα ανοίγεις. Έτσι. Επίσης έχει διάφορα iced tea. Ναι. Τρελαίνομαι να παρακολουθώ στο Instagram τον τρόπο που γίνεται αυτό, που το βάζουν μέσα στο μηχάνημα, που μπαίνει από πάνω το καπάκι, που το κλείνει, που το πιέζει αυτό, τσεκάρει αν είναι OK, στο δίνει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που έχετε, που σας περιγράφω, το είναι το Αμπουέλο, για να ξέρετε. Έχει και διάφορα iced tea. Επίσης μου είχαν εξηγήσει ότι έχει και διάφορα street food, αλλά εκλεπτισμένο. Δηλαδή μαγειρεμένο σωστά. Όχι street food με την ένα πετάμε μέσα σάντουιτς αυτά και σας το δίνουμε. Υψηλής γαστρονομίας, δηλαδή διάφορες γεύσεις ιαπωνικών μοτίβων, να ξέρετε. Σάντουιτς, μπέργκερς, ποιοτικά υλικά και γκουρμέ διάθεση. Λοιπόν, επειδή το φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή το Αμπουέλο είναι ο νέος κολλητός μας στην καθημερινότητά μας, δίνουμε με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ. Θα δίνω κάθε μέρα. 5 γεύματα θα δώσουμε όλη την εβδομάδα. Να πάτε να τα χαρείτε και να κάνετε και το κομμάτι σας. Άρα λοιπόν στείλτε Αμπουέλο AB, για να μάθουμε και να το γράφουμε σιγά σιγά, ABU Epsilon Lambda Omicron Αμπουέλο. Αμπουέλο και το ονοματεπώνυμό σας, για να τσιμπήσετε το ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ από το Αμπουέλο, το νέο μας κολλητό. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε φυσικά είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα να πούμε. Tommy G στην παρέα μας και Keratin Hairline. Ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας πλέον σειρά για τα μαλάκια, γιατί είναι μια φανταστική σειρά περιποίησης μαλλιών από την Tommy G με βάση την κερατίνη, και έχει και το σαμπουάν και την κρέμα μαλλιών και τα προϊόντα Livon. Για όλους τους τύπους μαλλιών, αν θέλετε να είναι τα μαλάκια σας γερά, να λάμπουνε. Ειδικά εμείς τα κορίτσια που τα ταλαιπωρούμε και με τις βαφές και με όλα αυτά, είναι σούπερ η σειρά συγκεκριμένη. Μπείτε τώρα το Mi G, Keratin Hairline λέγεται. Από τότε που τη μάθαμε, γενικά την κερατίνη παίζει πάρα πολύ. Το θες και στο σαμπού και στα προϊόντα για styling. Είναι αυτό που θρέφει το μαλλί, να μην είναι, ρε παιδί μου, έτσι σπασμένο, κατσιασμένο. Σαμπό. Ναι, γιατί τώρα τι αγόρια κορίτσια. Και τα αγόρια είναι όλη τη μέρα με την πρέσα, το κάνουν το μαλλί. Πιστολάκια, θα βάλεις από πάνω. Βαφές, αμέ. Χαμός γίνεται. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί μετά τα 30-35, πολλούς άντρες μας βαράει μία μούρλια και λες θα γίνω ξανθός. Το έχετε παρατηρήσει, ναι, είναι αυτή βέβαια η ηλικία. 30-35 και λες. Τι βέβαια σημαίνει. Ο Βασιλάκης με μαύρα. Πάρα πολλοί το κάνουνε. Αν σκεφτείς, Δημήτρη, και καλλιτέχνες, ας πούμε, που θα μου πεις δεν είναι το μέτρο, γιατί είναι καλλιτέχνης, κάνει και διάφορα έτσι πειράματα. Αλλά εκεί μετά τα 30-35 υπάρχει μία τάση, μία χρονιά λες θα το δοκιμάσω, θα το ξασπρίσω το μαλλί. Εμένα θα με βλέπατε. Αχ, Βασίλη, δεν τι ξέρω. Τι να σου πω, Βασίλη, τώρα. Εσένα σε έχουμε δει και σκεφτεί. Πού σε έχουμε δει. Ωραία. Και με τι δεν σε έχουμε δει. Τι το Σάββατο ήρθες με σκουλαρίκια. Αυτό σκουλαρίκι ήθελα να πω. Ωραία, ότι πράγματα. Το σκουλαρίκι θα σου πήγαινε με, έτσι, με το ξανθό. Με το ξανθό. Ναι. Σκεφτείτε. Όχι, μωρέ. Δεν και τίποτα άλλο. Μου πάρε ξανθιά, κάνε και σκουλαρίκια. Κάνε μου σε σκεφτείτε όταν είχε ο Νίνο το ξανθό μαλλί.
εκείνη την περίοδο. Φόραγε σκουλαρίκια. Μπορεί να φόραγε. Όφω, είμαι σίγουρη ότι φόραγε σκουλαρίκια. Έτσι κάπως, ας πούμε, το φρύδι δεν θα το άνοιγα. Όχι, καλέ. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Αν πείτε μας να βάψω το μαλλί. Δεν σε φοβάμαι, Βασίλη. Ξέρει η πάπια που είναι η Λίμνη. Ξέρει. Λοιπόν, αν θέλετε να βλέπετε σειρές, και όχι οποιασδήποτε σειρές, παιδιά, περιεχόμενο Vodafone TV. Να τα λέμε αυτά. Περιεχόμενο HBO, καταρχάς, για να τα λέμε όλα ωραία, στο κινητό σας, με 2,5 ευρώ μόνο χρέωση, έχει τα νέα CU Combo πακέτα. Επικό περιεχόμενο. Joker, Euphoria, The Last of Us, House of the Dragon. Στη σχολή, στο γυμναστήριο, στα μέσα, μέχρι και στον πάγκο της λαϊκής. Θα αράζεις, θα ακουμπάς και θα βλέπεις τη σειρά σου. Περιεχόμενο HBO, Warner Brothers. Δεν έχετε τίποτε περισσότερο να κάνετε από το να κατεβάσετε το MySeaGo application ή να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone. Θέλω να πω καλημέρα στον Πάνο που έχει τα... τον έχουν πιάσει τα διάλειμμα του πρωί-πρωί και δικαιολογημένα τον άνθρωπο. Λέει, γιατί είμαι στην Εθνική στο Κηφισό, στο ύψος Φιλαδέλφειας, είναι πίχτρα και δεν σταματάει να περνάνε από τη Λέα. Λέει, είναι απίστευτο. Από τη Λέα, ναι, τύπα. Είναι απίστευτο, λέει, αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ρε γουρούνια. Παλιά είχαν, ναι, γουρούνια. Γαϊδούρια. Παλιά βάζανε συνήθως ένα περιπολικό, αλλά τι θα κάνεις, κάθε μέρα θα πρέπει να τους έχεις με το βούρδουλα. Ότι εκεί αυτός ο χώρος είναι για να παίρνει. Δεν τα λέμε 500 φορές. Δηλαδή και νιώθουμε χαζοί. Μας κάνουν αυτοί να νιώθουμε χαζοί. Είναι φοβερό. Καλημέρα να πούμε και στον Πασχάλη που λέει: καλημέρα, παιδιά. Προχθές κάναμε gender reveal party. Μπράβο σας, παιδιά. Και είδαμε ότι περιμένουμε μία μικρή πριγκίπισσα. Είμαστε πάρα πολύ με χαρούμενοι. Με το καλό! Ψάχνουμε τώρα για όνομα. Πάσα πρόταση δεκτή. Νεφέλη, εγώ σας έχω πει το αγαπημένο μου όνομα και Ηλέκτρα. Νεφέλη, για κάποιο λόγο, τώρα δικό μου αυτό, το έχω στο μυαλό μου κομμουνιστικό. Θα μου πεις τι σε πειράζει. Δεν με πειράζει, έτσι το έχω. Μα υπάρχουν κομμουνιστικά ονόματα σήμερα που υπεγράφηκε η συνθήκη της Βάρκηζας. Α, γι' αυτό ίσως σε πειράζει. Αυτό επειδή το. Τα μαλλιά της φοράγει, Νεφέλη. Το έχω κάπως έτσι στο μυαλό μου. Μυρσίνη είναι ωραίο που έχουμε και τη φίλη μας τη Μυρσίνη. Α, η Κλιμεντίνη μας, ναι. Μωρέ, να σας πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, την κόρη μου ήθελα να τη βγάλω ή Σεσίλια ή το άλλο το όνομα που δεν έβγαλα. Θέλετε να το βγάλετε εσείς γιατί το έχω καημό. Ποιο είναι το. Η Εμμανουέλα. Το 3. Η Εμμανουέλα Λεϊού. Γιατί. Γιατί το έχω. Έλα εδώ, Μωρή Εμμανουέλα. Αχ, Μωρή Εμμανουέλα, και σε πιάσω. Αυτό το όνομα γιατί έχει αυτό το όνομα το έχουμε συνδυάσει, ας πούμε, το πανέμορφο. Η Εμμανουέλα έχει ίσια μαλλιά. Δεν έχει σγουρά. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Έχω το χάρισμα, παιδιά. Ήρθε το χάρισμα. Είναι το χάρισμα που μου λέτε ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό του ονόματος. Πόπο. Ναι. Εμμανουέλα. Πάντως θέλει λίγο το νου σου, ρε παιδί μου, σε αυτά τα πράγματα. Μη σου ξεφύγει. Ναι, δηλαδή. Λέγαμε και με τον Βασίλη πάντως τις προάλλες, ή με τον Βασίλη το λέγαμε, για το gender party, ότι έχει ένα λόγο το gender party. Ναι. Όλοι μαζί το λέγαμε. Εγώ ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Κάτσε λίγο. Γιατί κάπου κορυφώνεται, ρε παιδί μου, στο να μάθει ο μπαμπάς. Και, όλοι οι και η μαμά συνήθως ζητάει να μην ξέρει. Α, και η μαμά. Ναι, ναι. Και απλά, ωραία, ας πούμε, κάποιος έχει φροντίσει αυτό το οποίο θα συμβολήσει το φίλο του παιδιού να είναι το αντίστοιχο μπλε ή ροζ όπως το κάνει. Άρα αυτός το ξέρει. Κάποιος τρίτος. Μπορεί να είναι η αδερφή της. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Μα να το ξέρει δηλαδή η αδερφή για να μην το ξέρει η μάνα, ρε Βασίλη. Πώς θα σου κάνω gender party reveal, βρε καρδούλα μου. Δεν κάνεις. Και να το κάνει η μάνα για τον πατέρα. Σε ποιο μήνα το κάνουν, ας πούμε. Και γιατί να μην το κάνει ο πατέρας για τη μάνα. Είναι κρουζουζιά. Ο πατέρας για τη μάνα. Ναι. Ανάλογα το ζευγάρι. Εντάξει, ναι. Πάντως, από πλευράς ιδιωτικότητας εννοώ, ο ένας τον άλλον. Να μην εμπλακούν τώρα θύ και θιές και τέτοια. Ναι, αλλά για να έχει και η μαμά την ίδια αγωνία, ας πούμε, να παρτάρει και εκείνη να δει. Όχι. Εκεί το φίλο. Θα μάθει τώρα η θεία, η πεθερά πρώτα, ποιο είναι το φίλο και θα το ξέρει ο γονέας. Ένα και ο γονέας δύο. Είναι δυνατόν να μην έχει την περιέργεια εκείνη την ώρα να μάθει το φίλο του παιδιού. Δεν χαλά το gender reveal. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει στο γιατρό και το ψάχναμε το φίλο για αρκετό καιρό. Γιατί καθόταν έτσι το παιδί που δεν βλέπαμε κάτι. Με κλειστά ποδαράκια. Μπρούμητα. Μπρούμητα. Βλέπαμε μόνο ποπό. Κάποια στιγμή μου λέει, όπα. Μας τα έδειξε. Ναι, και όπως χτυπάει η καρδιά του παιδιού, έκανε τουκ, τουκ, τουκ. Μου κάνει γκουτσι, 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 γκουτσι. Είστε σίγουρα γιατρός. Του λέω κοριτσάκι, ε! Κοριτσάκι. Πάντως, ρε παιδί μου, πάνια σου πατέρας. Το gender party, το reveal. Καλά, εσύ δεν το έκανες γιατί φαντάζομαι έβαλες κάτω, Ιωάννα μου, τα έξοδα και είδες 3.11, 3.12, 3.15 και 3.15. Ακόμη κλαίει τη βάφτιση, ρε. Ακόμη κλαίει τη βάφτιση. Διορθώστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου βγάλετε αυτή τη ρετσινιά από πάνω μου. Δεν αντέχω. Αφού πας και το χτίζεις κάθε φορά. Δεν το χτίζω. Δεν ισχύει ότι είσαι σφιχτή. Καθόλου. Είμαι ανοιχτοχέρα. Εγώ την καρδιά. Ανοιχτοχέρα. Εσύ την καρδιά μου να σας δώσω όλα. Την καρδιά σου να τη δώσεις. Ανοιχτοχέρα δεν είσαι. 100 ευρώ έχω. Θέλετε να σας τα δώσω. Σπαγκοραμένη. Έχω τώρα 100 ευρώ να σας τα δώσω. Δώστα, ναι. Ναι, από 50. Πώς τα ρε.
Δεν ντρέπεσαι να μου βάλει την τραπέζα. Δεν ντρέπεσαι. Αν τα δώσει όντω, θα το πάρω πίσω και κάθε μέρα θα σε. Ναι, θα σε χτίσει αλλιώ. Θα σε πιο γαλαντόμο. Ναι, θα σε φτιάξει. Θα σου δώσω τα. Όχι, 100. Τα 10. Ούτε 10. Θα σα έδινα 50 και 50. Να σου δώσω 25. Δώστε. Θα σου δώσω 25. Τώρα. Θα κρατήσω μέχρι το τέλο αυτό. Είδε σου λέω ότι έχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν τα χαϊδέψω λίγο ακόμα. Πάμε σε break γιατί έχουμε Κατερίνα Μπούκα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα στο Viber. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 9 η ώρα ακριβώς λέει το ρολόι μας. Και αυτό που ακούτε είναι το Μαπέ Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με Δημήτρη Ουγγαρέζο. Με την Ιωάννα Λαΐου. Με τον Βασίλη Βλάχο. Με την Γογό Φαρμάκη, την Αμάντα Φούντι. Τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μάπε μου, έχει σπάσει λίγο η επικοινωνία μας σήμερα. Γιατί λόγω Αγίου Βαλεντίνου έχουμε πάρα πολλά δώρα. Παραπονεμένοι δεν μένετε. Το μόνο σίγουρο. Και τα λουλούδια σας και τις μπριγκέτες σας. Και τις μπριγκέτες σας και τα γεύματά σας. Από το Αμπουέλο είναι. Άμα δείτε εδώ τα μηνύματα, είναι όλο στέλνετε. Και καλά κάνετε. Δεν πειράζει. Ας κάνουμε λίγο, παραμερίζουμε λίγο την επικοινωνία μας. Αν είναι για καλό σκοπό, για να πάρετε τα δώρα σας, να είστε άνετοι. Ειδικά τώρα με αφορμή του Αγίου Βαλεντίνου. Και όχι μόνο. Έχουμε και την παρτάρα μας την Τετάρτη. Μην ξεχνάτε όταν ακούτε τραγούδι του Θοδωρή Φέρη να στέλνετε τη λέξη πάρτι και το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο τότε όμως, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Βίκη, μόνο τότε ηρέμησε. Ναι, Βίκη, ηρέμησε. Μόνο για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την παρτάρα μας, St. Valentine's παρτάρα. Και μην ξεχνάτε να ακούτε καλά. Αχ, τι ακούτε τώρα, η εκπομπή αυτή δεν ακούγεται. Αλλά ό,τι μπορείτε να συγκρατήσετε, στο τέλος της εκπομπής θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, θα απαντήσετε τρεις ερωτήσεις για το τι υπόθηκε το τρίωρο που πέρασε στο Μάπεσο για να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε το νέο Citroën AMI. Να σας πω ότι το Λάνθιμος Tribute είναι πλήρες και σας περιμένει στο Vodafone TV, όπως και αφιέρωμα χρυσές σφαίρες. Τώρα έρχονται και τα Oscar. Πάντα καταλαβαίνετε ότι τα αντανακλαστικά του Vodafone TV είναι σύμφωνα με το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Το περιεχόμενο είναι εκεί, αλλά έτσι φτιάχνουν θεματικές ενότητες ανάλογα με την περίσταση. Vodafone TV λοιπόν, για να έχεις έναν φίλο, έναν ζωντανό οργανισμό που. Ένα βίντεο κλαμπ που σου μιλάει με λίγα λόγια για τους πιο παλιούς. Που ξέρει πότε θες να δεις τι και στο αναδεικνύει, αυτό είναι το Vodafone TV. Ελάτε να μιλήσουμε για gender reveal parties. Λοιπόν, η αρετή. Το έφερε λοιπόν η κουβέντα τώρα και με έχει ανάψει κουβέντα. Ο Πασχάλης φταίει. Ναι. Ο Πασχάλης. Η αρετή, πολύ φίλη μου, αυτό που έκανε θα μπορούσα να το έχω κάνει κάλλιστα εγώ. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε αποκάλυψη του φίλου στην κουμπάρα μου και ευτυχώς δεν έγινε γιατί θα τα είχα κάνει όλα μπλε και τελικά το σύμβολο που είχε βάλει στο φάκελο ο γυναικολόγος σήμαινε ότι είναι κορίτσι. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι αγόρι, γιατί είχε δώσει αυτό το με τον κύκλο, ναι. Με το βέλος προς τα κάτω. Που εμείς αυτό νομίζαμε ότι είναι αγόρι. Αλλά τελικά αυτό είναι κορίτσι. Δεν είναι βέλος, άμα είναι κάτω. Είναι σταυρουδάκι. Τώρα δεν ξέρω, τα έχει μπερδεύσει. Ευτυχώς, έκανε λάθος το σύμβολο γιατρός. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου. Κάτσε, λέει, ρε παιδάκι μου. Το βέλος είναι, κύκλο. Το βέλος είναι. Κύκλος με βέλος είναι αρσενικό. Και δεξιά προς τα πάνω. Και κύκλος με σταυρουδάκι. Προς τα κάτω, κεντρικά είναι το θηλυκό. Ακριβώς. Εδώ είχε βάλει κύκλο με βέλος προς τα κάτω. Βέλος. Παιδιά, να σας πω. Βέλος, σταυρουδάκι ήταν αυτό. Να σας πω τι μπορεί να γίνει. Να το έβαλε ο γιατρός με το χέρι, να μην έβαλε σύμβολο δηλαδή από υπολογιστή ή χειρόγραφα. Να το έβαλε με το χέρι και να ήταν περίεργο να μην το καταλάβανε τούτη. Ή να το είδαν ανάποδα και να δουν το βελάκι κάτω. Το βέλος λέει πάνω αγόρι, κάτω κορίτσι. Και πάλι δεν θα πρέπει να είναι συν. Δεν είναι ρε παιδιά συν. Έτσι που ο γιατρός λέει. Είναι σίγουρα γιατρός. Ήταν σίγουρα γιατρός αυτός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας έδωσαν τη λύση, γιατί θα τσακωνόμασταν με τον Βασίλη μέχρι το βράδυ, ήταν ο γιατρός. Λέει: καλείς τον γιατρό, τον έχεις καλεσμένο, και ο γιατρός αποκαλύπτει σε όλους, στους καλεσμένους και στους γονείς πάνω απ' όλα. Ο Περικλής λέει: μπορεί να έχουν καλεσμένο τον γυναικολόγο στο πάρτι και να το αποκαλύψει εκείνος. Η Μαρία από την άλλη λέει: καλημέρα, Μάπες. Ο γυναικολόγος δίνει το αποτέλεσμα του φίλου σε φάκελο και το δίνουν σε κάποιον για να φτιάξει τα μπαλόνια και το διάκοσμο. Μπορεί να είναι η κουμπάρα, μπορεί να είναι μια αδερφή, για να γίνει έκπληξη και στους δύο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ένας από τους δύο γονείς να το ξέρει πρώτος για να αναλάβει και να φτιάξει τα υπόλοιπα. Και ο Βασίλης λέει και οι δύο άμα να το δώσει κατευθείαν σε μια κουμπάρα σε ένα αυτή. Ναι, πάντως στο εξωτερικό κάνουν gender reveal party ανάλογα και με τα επαγγέλματα ή τις συνήθειες των γονιών. Ας πούμε, είναι κάποιος μποξέρ
και έχουν δύο γάντια αυτά που χτυπάνε για την προπόνηση. Και πλακώνει το ξύλο του γιατρό μέχρι να του πει το φίλο. Όχι. Και χτυπάει αυτό, χτυπάει και ένα από τα δύο θα σπάσει και θα βγει από μέσα μπλε ή ροζ σκόνη αντίστοιχα, α πούμε, για να καταλάβουμε. Το gender reveal, να πούμε και στου μάπε που μπορεί να μην ξέρουν, είναι πάρτι, άλλη μια αφορμή για να κάνουμε πάρτι, όπου αποκαλύπτεται στη μαμά, στον μπαμπά και στου δύο, στου γονεί. Στου φίλου, στου συγγενεί. Το φίλο του μόρου, ναι. Πάντω, αν ακολουθήσει όλα αυτά που λένε για την πορεία τη εγκυμοσύνη, είναι μια ταλαιπωρία. Πάρτι για να αποκαλύψει το φίλο του μωρού. Πάρτι μετά, shower party για να σου φέρουν τα δωράκια σου πριν τη γέννηση. Ποιο σου είπε να τα κάνει αυτά πάρτι, μην τα κάνει, δεν τα λεπτομέρειε. Υπέρ σου είναι το shower party. Εγώ δεν τα έκανα, δεν είχα κανέναν όρεξη. Εγώ δεν είχα φίλο. Μα εσύ δεν είχε βγει να καλέσει, βρει Ιωάννα. Δεν είχα πάρα πολύ κόσμο να καλέσει. Κανέναν, δεν είχα. Προφανώ ούτε αυτοί είχαν όρεξη. Είπα στη μάνα μου και στην αδερφή μου δεν ήρθανε. Οι πάρα πολλέ είναι η Μαρία, η μάνα τη. Η προεδρίνα τρει. Σάουερ πάρτι δεν έκανε. Όχι καλέ. Που έρχονται και σου φέρουν τόσα δώρα. Τι σάουερ πάρτι, παιδάκι μου, που είχα μια κοιλιά μέχρι απέναντι και μέχρι τον ένα το δούλευα. Αυτό έλεγα και σε εσένα το έλεγα αυτό σίγουρα, Βασίλη. Το gender reveal το καταλαβαίνω. Έχει ένα στόχο αυτό το πράγμα. Το χτίζει. Και η κορυφή της βραδιάς, ας πούμε, της, του event είναι η αποκάλυψη του φίλου. Σωστά. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το shower, ποτέ, δεν το καταλαβαίνα ούτε όταν το βλέπα στο εξωτερικό. Η αλήθεια. Το shower, είναι. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός. Απλά είσαι τόσο τσίπης που κάνεις ένα πάρτι για να σου φέρουν δώρα. Όχι, γιατί έχει... και εσύ κάνεις. Έχεις τα γλυκά σου, τα φαγητά σου. Δεν είπα σου, ότι τα δεν θα κεράσεις, αλλά γιατί, για ποιο λόγο. Είναι λίγο ότι περιμένω παιδί. Ναι. Και τι, να βρει τι. Είναι λίγο χαζολόγημα συνήθως. Αφορά, ρε παιδί μου, το να έρθουν φίλες οι οποίες ήδη είναι μαμάδες, κατά τη γνώμη μου, για να έχει ένα νόημα. Θα σου φέρουν τα 3-4 πραγματάκια απαραίτητα για το παιδί το πρώτο καιρό ως δωράκια. Θα κάτσετε, θα συζητήσετε, θα πείτε δύο βλακίες, θα πάνε σπίτι τους. Δεν έχει ούτε κορύφωση, ούτε συγκεκριμένο αντικείμενο, σαν το gender reveal, τίποτα δεν έχει. Άρα λοιπόν είναι ένα προκάλημα για να φέρουμε δώρα. Ναι, εκτός για να κάνουμε παρτάκι. Τώρα έτσι όπως το έθεσες, δεν το είχα σκεφτεί. Εκτός αν το shower έχει σκοπό τα πρώτα με την έννοια να φέρει, πάνες. Ένα να φέρει, ξέρω εγώ, το θύλαστρο. Έτσι κάνουνε. Είναι ήθιστε και εκείνη η μεγάλη τούρτα, η φτιαγμένη από πάνε. Σαν τούρτα το σχήμα, τυλιγμένε πανίτσε. Αυτό κάτι, Δηλαδή να δώσουμε στη μαμά τα πρώτα που περιμένει το παιδί. Κάπως. Εγώ πήγα και τα πήρα όμως όλα μόνη μου. Τώρα δεν μου λέτε ότι είμαι ανοιχτοχέρα. Μα δεν είχε να τα φέρει. Αν ήμουν τσιγκούνα λοιπόν, θα έκανα ένα σάουερ. Πού, ποιον είχα... θα καλέσεις, ποιον. Πάρα πολύ κόσμο είχα. Πες μας πάνω από τις αδερφές σου και την προεδρία. Εσάς θα σας έλεγα να έρθετε. Μα μόνο γυναίκες έρχονται καλέ. Γιατί, έτσι πρέπει. Εγώ θα καλούσα και άντρες. Δεν έχεις, αυτό σου εξηγώ. Έχω. Δεν έχεις. Τέλος πάντων, πρέπει να ανοίξεις το σπίτι, να βγάλεις υλικά πάνω στο τραπέζι. Θέλει ιστορίες αυτό. Αλλά εντάξει. Μάπες, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Δήμητρα που σας ζητάω κάθε εβδομάδα να βάλετε το θα τα βροντίξω όλα και θα φύγω. Μαντέψτε. Τα βροντίξα. Το πήρα απόφαση. Αύριο λέει θα τα βροντίξω στη δουλειά και θα φύγω. Δώστε μου δύναμη. Έλα λίγο το ρεφρέν. Θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Θα τα βροντίξω, σου το λέω. Όλα καλά θα πάνε. Ναι. Αφού το πήρες απόφαση, όλα καλά θα πάνε, Δημητρούλα μου. Είναι δυστυχώς αυτό που λέμε για τις δουλειές καμιά φορά και για τα αγκομενικά, πες για τις σχέσεις. Ότι αν δεν αφήσεις έτσι κανονικά, ρε παιδί μου, με πυγμή την προηγούμενη κατάσταση, δεν θα βρεθεί η επόμενη. Ποτέ. Αυτό το είμαι σε μια δουλειά που τη μισώ και παράλληλα ψάχνω μήπως. Δεν θα λειτουργήσει. Ξέρω ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παρατάμε τη μια δουλειά και να λέμε μέχρι όποτε να. Αλλά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος τελικά. Φαντάζομαι. Συμφωνώ. Παιδιά, πάνω απ' όλα είναι η ψυχή σας. Γιατί η ψυχή σας βλέπετε. Ο Κούπερ αυτός. Το air conditioning. Ζωή να έχει το παιδί. Γιατί βλέπετε ότι φουλ. Από την ψυχή βγαίνουν και διάφορα στο σώμα. Οπότε ουσιαστικά κοιτάζοντας την ψυχή σου, κοιτάζεις και την υγεία σου. Και τη σωματική σου υγεία. Προσέχοντας την ψυχική. Άρα, αν εσύ νιώθεις ότι τα όρια σου έχουν εξαντληθεί, ότι μάλλον ότι η υπομονή σου έχει εξαντληθεί και ότι έχει φτάσει στα όρια η κατάσταση, σε βαθμό του να πιέζεται το σώμα σου και η ισορροπία σου, τότε πρέπει να το κάνεις, επιβάλλεται. Σωστό. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα που λέει «Μάπες καλημέρα, αρχικά σας αγαπώ». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εμείς δίδυμα, αγόρι και κορίτσι. Δώστε ιδέες για ονόματα, για αγοράκια κυρίως. Τσιπ και Ντέιλ. Τόμ και Τζέρι. Έχουμε στο σχολείο δύο διδυμάκια που έχουν εκπληκτικά. Είναι αγόρι κορίτσι. Είναι ο Δαμιανός και ο Μάρκελος. Είναι αγόρι κορίτσι. Μάρκελο θα το πούνε το κορίτσι. Ή Δαμιανόγκης. Δαμιανός και Μάρκελος. Είπα δύο ωραία ονόματα. Δάμων και Φιδίας. Είναι κορίτσι το ένα. Κάτσε, περίμενε. Δαμιανός δεν είναι. Μελίσσα, ήθελα εγώ από την κόρη μου.
Μελίσα, ωραία. Ναι. Μελίσα να έρθει. Μελίσα και λαχτά. Συγγνώμη, εμένα μου κάνει λίγο το μίζες. Μελίσα, εμένα, συγγνώμη, γιατί μου θυμίζει πορνοστάρηση, μα έλεγε μια Μελίσα. Ρε Δημήτρη. Δεν το ξάμισα αυτό. Μου ξεφτύλησε το όνομα. Όχι, δεν είπα εγώ πορνοστάρη. Εμμανουέλα, να μην τη βγάλουμε. Για Μελίσα τώρα, έτσι όπω το έκανε, δεν μπορώ να σου πω πια μου έρχεται. Έτσι όπω το έκανε. Όχι, δεν λέω. Δεν πάντω δεν μου έρχεται πορνοστάρη. Το αντίθετο που αν το πω τώρα θα με βρω. Όχι, εγώ έκανα κάποιο λάθο. Όχι, με το ξέρει πια λέω. Ναι, καλέ. Μία είναι η Μελίσα. Όχι, όχι, αυτή η Μελίσα, μην την πειράζετε. Ναι, δεν είναι τώρα. Άμα είναι να μην βγάλουμε τα παιδιά μας ονόματα που έχουν πορνοστάρ, να το βγάλουμε Μαρία. Σάσα Γκρέι. Ναι, ναι, ενώ Μαρία. Σάσα, Σάσα. Να πω κάτι, ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, για τα δίδυμα είναι ωραίο. Μάμπες, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, πώς να ονομάσουμε τα δίδυμα. Αγόρι, κορίτσι, θυμίζω. Μιλάτε Κοσμάς, ρε, Κοσμάς. Τι Κοσμάς. Κοσμάς και Δαμιανός. Ναι. Είναι και κορίτσι, σου λένε. Παιδί μου, ναι. Τι έχει πάθει σήμερα, Δαμιανός. Όχι, ρε, κόλλησε το κεφάλι μου για άλλο τώρα, γιατί το λέω Δαμιανός. Είναι μέρος ντουέτου. Ποιος ήταν ο άλλος. Όχι, ρε, εγώ δεν έχω πει στη διαδικασία αυτή τώρα. Η Ρο λέει, κάνουν λέει αυτό το πάρτι, πώς λέγεται, sour party, επειδή δεν επιτρέπεται να πάνε μετά στο μωρό και το κάνουν πριν. Αλλά συμφωνώ με την Ιωάννα, καμία όρεξη δεν έχεις. Μάλιστα. Α, οπότε για να μην έρχεστε στο μεευτήριο που ίσως δεν είναι πολύ υγιεινό και για τη μητέρα και για το παιδί, φέρτε τα δώρα νωρίτερα. Μην σαραντήσει το παιδί, ναι. Παιδιά, δύο πολύ ωραία ονόματα, Μαρκέλα και Αχιλλέας. Καλά, ξέρω μια Μαρκέλα, κούκλα. Πολύ ωραία. Κούκλα η Μαρκέλα. Πάντως... Φίλιππος και Ναθαναήλ. Είναι κορίτσι. Λυσάτε, μωρέ. Εδώ η Μάπησα, η Αρετή, που μας είπε πριν για το γιατρό πώς έφτιαξε το σύμβολο. Λέει, τους είπε... Α, και το Λιδία είναι ωραίο. Και το Ορέστη. Το Λιδία ναι, είναι ωραίο. Το Ορέστη. Ναι. Μήπως να κάνω αγόρι. Ναι, για κάνε. Για χτύπα ένα αγόρι. Είπε ο γιατρός, λέει, στην Αρετή, ότι αυτό με το σταυρό είναι μόνο για τις τουαλέτες. Που σημαίνει ότι οι γιατροί το κάνουν βέλος είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ναι. Α, και το κάτω βέλος είναι το αγόρι και το πάνω βέλος είναι το κορίτσι. Ναι. Και τα μπερδέψαν με εδώ τις τουαλέτες. Τώρα. Α, ευτυχώς δεν έγινε το λάθος. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά. Αλέξανδρος και Αφροδίτη. Ωραία, ωραία. Πώς λέγανε του μασκότ. Τη μασκότ. Ναι, Αλφα είναι. Φίβος και Αθηνά. Φίβος και Αθηνά. Παναγία μου, με αυτή την πλάτη ποδία. Ισχύ, πόσο κακοσχεδιασμένα. Dragon και Τάρλατς. Πολύ ωραία, ρε. Μελίτα και Μάρκος. Bonnie και Klein. Επίσης. Klein και Mine. Klein Mine τότε. Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε με την γογό. My Radio. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 18 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Καλή εβδομάδα. Μάπε σόου είναι αυτό που ακούτε. Είναι σαν τα μούτρα μας. Δηλαδή. Μάπε σόου είναι αυτό που ακούτε. Σαν να σας λέει, έτσι που τα κάνατε, αυτό ναι, ακούστε. Αυτό ακούστε. Σε κάθε περίπτωση η κατρακύλα συνεχίζεται μέχρι στο τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Απλά σβήνουν τα μικρόφωνα. Επανερχόμαστε την επόμενη μέρα σαν να μην έχει περάσει ένα λεπτό, σαν να μην έγινε ποτέ. Σαν να μην ήρθε ποτέ η λήξη της προηγούμενης εκπομπής. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά, ξέρετε, όσο χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Έχει φουντώσει η συζήτηση για τα. Τώρα το πήγαμε αλλού. Ξεκίνησε η φάση με το gender reveal. Μιλήσαμε για sour και για διάφορες τέτοιες, διάφορα ξενόφερτα έθιμα που αφορούν την γέννηση και τον ερχομό του κόσμου, στον κόσμο ενός παιδιού. Και τώρα το έχετε πάει στο πώς θα ονομάζατε δίδυμα. Ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Ο Φρίξος και η Έλλη είναι πολύ ωραίο. Α, ωραίο είναι. Ο Τζον έχει στείλει και το Είναι και Τεό. Α, επίσης. Ωραία. Α, όχι, λέει γιατί είπες για πορνοστάρ. Ναι. Πορνοστάρ, δεν είναι και ωραία. Είναι. Σταρ είναι η Σταρ ταινιών ερωτικού περιόδου. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ερωτικών ταινιών. Εγώ πάντως, αν κάνω ξανά παιδί και βγει κοριτσάκι, θα το βγάλω Εμμανουέλα. Μπράβο σου, μην το κολώνεις. Και σε όποιον αρέσει. Και Εμμανουέλα να είναι. Ιωάννα Λαΐου. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εμμανουέλα, έχει το δυστυχώς πολύ ωραίο όνομα. Εμμανουέλα, η μέντορά μου, η γυναίκα που με έβγαλε στο κλαρί. Ναι, στο κλαρί. Η κυρία Εμμανουέλα Παυλίδου. Δεν χωράει το. Δεν πάει στο το μυαλό σου σε τίποτε. Ναι, καμάρι μου, αλλά μέχρι να γίνει κυρία Παυλίδου, ετούτη θα είναι η Εμμανουέλα της Λαΐου, η μικρή. Δεν το καταλαβαίνεις. Εμμανουέλα Λαΐου. Μέχρι να πιάσει γραφείο. Ναι, όλοι θα λένε Εμμανουέλα και θα απαντούν το 3, το 2, ποιο. Έτσι είναι. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρουμε πως αυτά έχουν ξεχαστεί κιόλας. Δηλαδή, μπορεί. Εδώ που πια τα λέμε. Ναι, 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 εγώ βία και τα θυμάμαι. Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Δεν είναι πια ταυτισμένο το Εμμανουέλα με την.
Με το sex working. Να τι περίμενε. Όχι, όχι. Με τον ιστιασμό. Α, Σίλβια Κριστέλ. Ναι. Με τη Σίλβια Κριστέλ. Να πούμε καλημέρα και στην Έξαλη Ξανθήπη που λέει: σκοπός του sour parties είναι οι καλεσμένοι να ξεπαραδιάζονται και να χαλάνε τη δίαιτά του. Πες τα Ξανθήπη. Έξαλη. Επίσης η Άννα μας δίνει το δικό της έτσι μικρό ποσοστό και λέει: μα πες μου καλημέρα. Νομίζω μόνο ένα 5% κάνει baby sour. Δεν γνωρίζω κάποια φίλη γνωστή που να έχει κάνει όντως. Ενώ ταυτόχρονα απαντάει η Σοφία από πάνω, παιδιά, με φωτογραφιάρα. Κάτσε να ανοίξει να σα. Α, κόλλησε. Εδώ, νάτι. Εδώ δείτε, gender reveal και αυτά και τα πάντα. Πήγανε στην ταβερνάρα. Αυτό είναι ουγγαρέζικο το στυλ. Στην ταβέρνα το gender party το reveal. Gender reveal party στο κουτούκι του μαραθωνίτη. Και λέει, εμείς όταν οι φίλοι μας περίμεναν μωράκι, μετά από πολλές προσπάθειες και δυσκολίες που είχαν και οικονομικές, μαζέψαμε όλοι οι φίλοι χρήματα, τους πήραμε καρότσια, καλάθια, λαξιέρες και ό,τι χρειαζόταν και τους κάναμε το party έκπληξη. Αυτό είναι ωραίο σάβο. Τέλειο αυτό. Αδριανός και Ναταλία, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Η Λίλη λέει: ένα ωραίο όνομα για κοριτσάκι είναι το Παυλίνα. Ωραίο το Παυλίνα. Ωραίο το Παυλίνα. Λοιπόν, τα δίδυμά μου λίγο θα τα ονόμαζα Χριστόφορο και Ιφηγένεια. Πολύ ωραίο και το Ιφηγένεια πολύ ωραίο. Αχ, το βάζω στα αγαπημένα ονόματα. Πολύμαχος μας. Ναι. Ο Άγιος Χριστόφορος δεν είναι ο προστάτης των οδηγών. Ναι, και είναι πολύ ήχος του Χρυνίου. Ναι. Αλλά ναι. Και οι οδηγοί δεν χρειάζονται προστάτη καθημερινά. Γι' αυτό. Λοιπόν, άρα, Νεφέλη, Ηλέκτρα και Ηφηγένεια, τα τρία αγαπημένα μου ονόματα σε κορίτσι. Σε κορίτσι. Αν κάνω για κορίτσι. Ξαναπέστα, συγγνώμη. Νεφέλη, Ηφηγένεια και Ηλέκτρα. Κερδίζει το Ηλέκτρα από τα τρία που άκουσα. Και, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εσάς το Ηλέκτρα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μην κουμπάρα, περίμενε λίγο γιατί έχει διακόψει τρεις φορές. Μη σου πω κανένα όνομα. Και τα ακούστε παιδιά του να μετά τα σχόλια. Μοίρα μόνο μία να σε ακούγεται. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Και πείς έχουμε καινούργιες σειρές στο Vodafone TV. Αγεια σου. Καλό ο Γκαρίζος τώρα. Ναι. Κλάσο. Ρελά μόγια. Έκο. Νέα σειρά της Marvel. Έκο λέγεται. Και κάνει πρεμιέρα 10 πρώτου στο Disney Plus. Και είναι διαθέσιμο στο Vodafone TV. Class of 09. Η σειρά ακολουθεί δύο πράκτορες του FBI σε τρεις χρονικές περιόδους. Το 2009 κατά την εισαγωγή του στη σχολή Quantico. Στο παρόν 2023 και στο μέλλον 2034. Καταιγιστικό, εθιστικό, υπέροχο. 31 Ιανουαρίου έκανε πρεμιέρα. Κριστομπάλ Βαλεντσιάνγκα, αυτό που βλέπει ο Βασίλης. Μπούκι, Καμίνο. Όλα αυτά ολοκένουργια στο Vodafone TV. Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο που η δικιά του πρόταση για τα δίδυμα αγοράκι κοριτσάκι είναι Κωνσταντίνος και Ελένη. Σωστά θα τους κάνετε και μια γιορτούλα. 21 Μαΐου. Γεννήστε τα και 21 Μαΐου. Η Ξένια λέει η Όλη και Μάξιμος. Ωραίο αν η Όλη. Να σου πω κάτι, αν το ζευγάρι επιλέξει. Η Όλη ή κανένας. Το αντρικό ή κανένας, η Όλη το... Δηλαδή αν το ζευγάρι επιλέξει κάποιο από τα ονόματα που λέμε να μας το πει, γιατί θες ποσοστό. Γιατί θα το χτίσουμε. Όχι, μωρέ, έτσι να χαρώ ότι τους δώσαμε τα ονόματα. Πάλι θα βγάλεις αυτά, μωρή. Μωρά από εκεί. Και εσύ από τα μωρά, παιδιά. Μωρά από τα μωρά. Και μετά να σου πούνε να το βαφτίσεις, να σε δω μετά εκεί. Να ξεπαραδιαστείς. Ιωάννα, έχεις βαφτίσει παιδάκι. Όχι. Εντάξει, ρώτησε. Δεν το έχω κάνει από τσιγκουνιά. Δεν έχει φίλους, ρε. Ποιος θα τη πει να βαφτίσει το παιδί του. Βλακία και εγώ τη ρώτησα. Δεν την εμπιστεύονται, Δημήτρη. Να μην στεναχωριέσαι. Καλά, αυτό σίγουρα. Παιδιά, εγώ θα είχα πάρα πολύ άγχος. Γιατί να μην σε εμπιστεύονται, γιατί να μην την εμπιστεύονται. Παιδί και μου, καλά, βρε παιδί μου τώρα. Ξέρεις πόσα πράγματα πρέπει να κάνεις στη βάπτιση. Παίρνει το λάδι, θα βγει τσιγκούνα το παιδί, ας πούμε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έχεις να κάνεις, να διαβάσεις το Πάτερ Ημών. Τι διαβάζεις. Νόμιζα θα πει τώρα, έχεις να κάνεις μαλλιά, νύχια. Α, το πιστεύω, διαβάζεις. Λοιπόν, το πιστεύω. Κρατάς το παιδί και διαβάζεις το πιστεύω. Εγώ πρέπει να το διαβάσω. Ηρέμησε λίγο. Ναι, πρέπει να το διαβάσω από το βιβλίο. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Ξέρω, αλλά εκείνη την ώρα. Διαβάζεις. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εκείνη την ώρα που κρατάς το μωρό και τα λοιπά. Και σε κοιτάνε μετά, και όλοι. Το όχι, το μωρό κρατάς, το βιβλίο στο κρατάει ο παπάς. Επίσης, είναι γνωστό κείμενο, έχεις ρίξει μια ματιά και από πριν. Να μην το βλέπεις πρώτη φορά μπροστά σου. Το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Βρε, το διαβάζεις, τι ναι. Γιατί σε πει. Μετά πρέπει να φτύσεις τρεις φορές κάτω κάπου. Γι' αυτό δεν θα φτύσεις, για να μην φτύσεις. Πώς θα φτύσω, δεν ξέρω τι να κάνεις. Δεν φτύνεις, παιδί μου, δεν φτύνεις κανονικά. Ξέρεις να φτύνεις. Πού κάνεις. Μετά, ας πούμε, στην κολυμπήθρα. Πώς θα το πιάσεις το παιδί. Παπούλι, δύο λεπτά. Δεν μαζεύω. Αυτό που σκύβεις και φύλλα στο χέρι του νονού και της νονάς, του γονιού. Αυτό είναι στο τέλος. Στο σπίτι, άμα θέλετε. Καλό, εγώ δεν φίλησα κανένα. Αυτοί σου φίλουν το χέρι για να τους δώσεις το παιδί. Αυτοί μου φιλάνε το χέρι. Και δίνεις πίσω το μωρό. Για να δώσεις πίσω το μωρό. Εκεί θα τα έκανα δράμα. Δράμα. Μα δεν κάνεις τίποτα, σου φιλάνε το χέρι, σου λέω. Εσύ τι κάνει, να δώσει το χέρι σου, θα το κάνει. Τι λάθος να κάνει. Μην δώσω το μωρό, πάρω τίποτα άλλο. Όλοι όσοι βαφτίσαμε, είναι ο παπάς εκεί και σου λέει ακριβώς τι και πώς κάνεις. Δράμα θα ήταν όταν θα έπρεπε να πας στο Κοσμοτοπολείο και το Σταυρό. Το Σταυρό είναι το πρόβλημά σου, εσένα. Πώς θα ξοδέψεις τα λεφτά.
Εγώ στο βαστήρι μου το πρώτο είχα κάνει κέσαρι. Κέσαρι πήγε ριάτη. Σαν κεσαρική ακούστηκε. Κέσαρι. Μόνο σου ήσουν. Σταμάτησα να κάνει τον Σεφερλί του ραδιοφώνου. Μόνο σου ήσουν. Μόνο σου ήσουν. Ήταν το πρώτο το ατομικό, ε. Ένα χιλιάρικο το είχα δώσει. Ωραίο σταυρό. Εντάξει, χιλιάρικο δεν είναι πολύ. Μου είχαν κάνει καλύτερα. Επίσης αυτά παιδιά δεν είναι ποτέ. Είχα κλαφτεί, είχα κλαψει πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πήγες μέρα στην Πανεπιστημίου. Ναι, ναι, στο καλό, στο χειροκαλό. Πήγε και στο κεντρικό να γίνει ρεζίλι. Μπαίνω μέσα, λέω, κύριος Κέσσαρης. Ναι, πού είναι. Έχουμε ραντεβού για κάτι σταυρού, να μου δείξει. Κάτι θέλω να του πω. Και τι άλλο κάνεις. Και το σταυρό, τι άλλο δείχνει. Τα ρουχαλάκια και τα βαθιστικά που αυτά τα παίρνεις όλα μαζί. Θα τα πάρετε από την γυναίκα του Γιώργου του Θαναϊλάκη. Ωραία, ευχαριστούμε. Πολύ καλή. Έχουν και άλλοι, σου λέει, από εδώ. Ναι, ναι, όχι, άστον. Και εσείς έχετε. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε βαθιστικά. Τα πιο ωραία μπουμπουδίστικα φρουφρού εκεί, Νατάλα, να ντύνε τη μάνα ίδια με την κόρη. Αυτά που τα θέλετε στα Instagram, ξέρω εγώ. Έλα, εγώ θα κάνω παιδί να το βάλουμε κίστες. Κάνε παιδί να το βαφτίσει ο Βασίλης. Τι βλέπεις, με την υπόνοια τώρα της καλής έκπωσης θα κάνει παιδί. Εγώ προσωπικά και νονό. Εσύ έχεις βαφτίσει κανένα. Νονό, εγώ το Βασίλη. Αυτό είπα, στο παγό. Αυτό, θα πάρουμε εδώ τα ρούχα. Αυτά. Ο Δημήτρης θα παίξει μουσική. Ο Δημήτρης θα παίξει μουσική στο πάρτι. Τι άλλο χρειάζεται για τα έξοδα τώρα, αφήστε τα ότι θα κάνουμε. Άντρα βασικά θέλουμε, δεν είναι το. Όχι, ρε, τα έξοδα λέω για να βαφτίσεις, για να γίνεις νονός. Ίσως κάποια έξοδα της εκκλησίας τα. Α, 100 έκανα εκατοστάρικο. Ό,τι είναι, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι κάποια τα πληρώνει ο νονός. Το χαρτί χρειάζεται, ότι είσαι χριστιανός, εσύ βαφτισμένος. Χριστιανότατη. Δεν επιτρέπεται να βαφτίσει αυτός που είναι παντρεμένος με πολιτικό. Α, πειράζει που είμαι χωρισμένη. Όχι, όχι. Να μην είσαι παντρεμένη με πολιτικό. Που είσαι κι εσύ. Α, ναι, επίσης το νου σας. Είσαι το μίασμα, είσαι παντρεμένη χωρισμένη. Παρεσμένη, παντρεμένη χωρισμένη με παιδί. Παλιό μίασμα. Τώρα έχουμε τα ομόφυλα ζευγάρια που δεν τα βαφτίζουμε. Ναι. Άλλο τώρα εκεί. Το παιδί θα το βαφτίσουμε. Τα ομόφυλα ζευγάρια τα παντρεύουμε. Όχι, και το παιδί θα το βαφτίσουμε μεγαλούτσικο. Α, ναι, μεγαλούτσικο, ναι. Λοιπόν, ο Τζον λέει καλημέρα στην παρέα. Παιδιά, εμείς τον βγάλαμε, λέει, Θεοχάρη το γιο. Α, μπράβο. Θεοχάρη. Επειδή το επίθετο της οικογένειας της γυναίκας μου τελειώνει στις τρεις αδερφές που είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί το επίθετο. Και σου λέει, κάναμε το επίθετο όνομα. Όχι! Και εμείς το κάναμε αυτό. Λέει, βέβαια υπάρχουν και κάτι κοπεδάκια στην Ελλάδα. Δεν φαρμάκι το όνομα. Όχι, λέγανε τον παππού μου Γιώργο Μανούσο και το Μανούσο το πήραμε και βγάλαμε τον αδερφό μου Μανούσο. Και λέγεται Μανούσο φαρμάκι. Για να μην το χάσουνε, σου λέει. Άκου τώρα. Για να μην χάσει το όνομα. Βέβαια, τι άλλο παίζει εκεί, Ιωάννα μου. Πάλι καλά που δεν με βγάλανε Παντελή, παιδιά, τη γλίτωσα. Τη γλίτωσα. Καλά, μα είχε δύο-τρία κοπεδάκια. Παντελάκο, για κάτσε τώρα. Άμα παίζουν παιδιά οι κοπεδάκια, γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, μωρέ. Άκου τώρα. Εδώ και σου λέει, μα κάπου άκουγα και έλεγε, φυσικά λέει την περιουσία. Που θα στο παίζει το παιδί, στο παιδί θα τη δώσω. Εννοώντα το αγόρι. Ναι. Λοιπόν, κοπέλα τίποτα. Πρίκα, αλλά όχι περιουσία. Κάποια μετρητά και ίσως κάποιο σπίτι. Ρε, παιδί μου, τώρα αυτά παλιά είχαν ένα νόημα και είχαν και μία έτσι, ας πούμε, δικαιοσύνη. Δηλαδή, σου έλεγε, θα πάρω παντρεύοντας την κόρη μου, θα της πάρω ένα σπίτι, θα βοηθήσω όσο μπορώ, ας πούμε, στον οικιακό εξοπλισμό, θα δώσω ένα χρηματικό ποσό, έπαιζε. Και μετά τα κληρονομικά πήγαιναν στο γιο. Ναι. Πλέον που αυτά έχουν αλλάξει και οι γυναίκες σπουδάζουν, βγάζουν χρήματα, κάνουν το δικό τους. Δεν είναι απαιτούν από τους γονείς κάποιο σπίτι ως πρίκα ή κάποιο οικιακό εξοπλισμό. Φαντάζομαι ότι και τα κληρονομικά εξελίσσονται αντίστοιχα. Και λες, έχω δύο χωράφια, πάρε Ιωάννα, πάρε Δημήτρη. Mm. Τι μου λέει, Κωνσταντίνη... δεν άκουσα τίποτα από τύπο Βασίλη. Α, τα πάντα άκουσα. Δεν έχω χωράφια, δεν με απασχολεί. δεν άκουσες. Υπάρχει χωράφι τώρα, δεν είναι. Η Κωνσταντίνα λέει, η αδερφή μου το πρώτο της παιδί το έχει βγάλει με λιτίνη χρυσοστομία. Καλά. Γιατί, μωρέ. Πέρασε δύσκολη εγκυμοσύνη και σου λέει, τώρα θα δεις. Και πώς το. Έλα, πάμε στα άγκωση, μιλάτε. Με λιτίνη χρυσοστομία. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Και θέλω τώρα να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θα βγούμε σε λίγο να παίξουμε για το ηλεκτρικό αμί που θα κερδίσετε. Πόσο καλός μάπας είσαι. Πόσο καλός μάπας είσαι. Τρεις ερωτήσεις σας περιμένουν. Στέλνετε τώρα στο Viber, στο 6-9-8-104-104-6 το όνομα τεπώνυμό σας. Στέλνετε και πολύ ωραία ονόματα που ψάχνουμε από νωρίτερα με τον μάπα μας. Γόρι, κορίτσι, δίδυμα, πώς να τα βαφτίσουνε. Λέει λοιπόν εδώ ο Γιώργος, καλημέρα σας. Ηλιοστάλαχτη και αυγερινός.
Πολύ ωραία. Για πλάκα τώρα, δεν μπορεί να το εννοείς. Ναι. Το ηλιοστάλαχτη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θα το έδινα σε παιδί μου. Αχ, την μπούλινγκ θα φάνε στο σχολείο. Ο άλλος λέει λέδι και αλήτης. Αου. Ούτε λιγάδας είπε το είπε. Αυτός που τρολάρει. Μπράβο, ωραίο. Αυτός που τρολάρει, ας πούμε, είναι ο Γιώργος που λέει πελοπίδα και αφροξυλάνθη. Εντάξει. Πελοπίδα. Η Αγγελική λέει καλημέρα μου, άποψη μου το για κορίτσι, δεν είναι ωραίο όνομα το για σεμί. Γιατί ρε Αγγελική μου. Παιδιά, ήταν μια φίλη τέλος πάντων όταν ήμασταν μικροί. Ναι, συμμαθήτρια φίλη για την ακρίβεια που τη λέγανε Γιασεμί Καλαθάκι. Πώς το πειθείτε, Γιασεμί Καλαθάκι. Αχ, μέσα στο καλαθάκι βάζει Γιασεμιά. Ναι, γι' αυτό. Καλημέρα να πούμε και στη Χαρά, η οποία μας μεταφέρει το μήνυμα του συζύγου. Λέει, πώς λέγαμε μικρά όταν ήμασταν παιδάκια και λέγαμε, μου πει μαμά μου. Μπράβο. Λέει λοιπόν, καλημέρα μάπες, ο άντρας μου λέει να σας πω ότι το baby shower που κάναμε κόστισε περισσότερο από τα δώρα που μας έφεραν. Του μην είναι η ξηραφιά αυτό. Καλά εννοείται ρε παιδιά. Μα τι νομίζετε ότι είστε πονηροί, όχι το συγκεκριμένο, ναι. συγκεκριμένη μάπησα. Ότι είστε πονηροί, δηλαδή στην Ελλάδα είναι. Αυτά τα κάνουν στην Αμερική. Ότι θα κάνετε, δηλαδή θα διοργανώσετε κάτι και θα καβατζωθείτε και θα σας έρθουν τα δώρα που θα τα παίρνατε, θα τα αγοράζετε υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή ότι γιατί? Με δύο καναπεδάκια. Δηλαδή ότι θα φέρεις δύο καναπετάκια, δύο τυροπιτάκια και θα σου φέρουν όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι για να γεννήσεις ένα παιδί, ενώ ναι, τα πρώτα που χρειάζονται, ναι, και θα τη βγάλεις καθαρή. Γιατί μωρέ, στους γάμους δεν λένε συνήθως ότι τα βγάζουν τα χρήματα από τα δώρα και τα χρήματα. Εκεί σου φέρνουν από τα ποσά όμως, όχι από τα δώρα, δηλαδή από την καφετιέρα και την εσπρεσιέρα δεν βγάζω το γάμο. Από το IBAN που γράφει πρόσκληση. Ναι. Τέλος πάντων. Με αυτό. Ποιο? Το να γράφει πρόσκληση. Το να βάζει χρήματα σε βγάμους. Και πώς θα το κάνει. Παιδιά, δεν είναι άκομψο, ρε παιδί. Είναι λιγότερο άκομψο από το να πας με φάκελο και να το κουμπώσεις πάνω στο γάμπρο να πούμε την ώρα που το γλέντι. Να τον κουμπώσεις. Λες και είσαι. Πώς θα το κάνει, κάπως θα το κάνει. Μα τι είναι, αφιέρωστε σου κάνει και πας με το φακελάκι, α πούμε. Ή θα το σκάσει στο χέρι ή θα το βάζει με στην τσέπη. Αυτό το θεωρείς λιγότερο άκομψο από ένα άιμπαν να βάλει πόσα λεφτά και να ηρεμήσει. Ή να σου πει με καφετιέρα και το στιέρα. Τι ταλαιπωρία μετά να πας να τα αλλάξει όλα αυτά. Σετ πάστα. Oh, mon dieu. Σετ πάστα, γιατί έχει πάστα που χρειάζεται σετ. Τι άλλο, τι σετ θέλει. Σετ πάστα δεν είναι για την πάστα το γλυκό, βρε. Τι είναι. Τα πιάτα για μακαρόνια. Τη βλαχή που μα τα δεχόταν. Με το που το είπε, μου σκάσε σοκολατίνα στο μυαλό. Με κερασάκι. Άστα τα ραδιόφωνο, πάμε να κάνουμε και εμεί ένα podcast. Σετ ζυμαρικών. Δεν είμαστε για ραδιόφωνο. Δεν θα συγκεντρώσουμε 1000 followers για να το κάνουμε. Ούτε 1000. Καλά, με σένα είμαστε μείον. Να φέρουμε το φέρουμε στο μηδέν και από το μηδέν θέλουμε 1000. Ξεκινάμε με συγγνώμες. Ναι. Καλημέρα, μάπες, λέει ο Νίκος. Εμείς περιμένουμε το τρίτο μας παιδάκι και είναι και αυτό αγόρι. Είχαμε πει ότι αν είναι κορίτσι θα το λέγαμε Κρυσταλία. Είναι ιδέα, λέει, για το φίλο που έχει τα δίδυμα. Για αγόρι δεν μας αρέσει κάποιο. Κρυσταλία, ωραίο όνομα από την Παναγία είναι το Κρυσταλία. Α, ναι. Τον Αύγουστο γιορτάζει, βέβαια. Α, τι ωραία. Τότε έχει και θρησκευτική απόχρωση. Για το αγόρι, λέει, δεν μας αρέσει κάποιο πάρα πολύ γιατί έχουμε ήδη δώσει Μάξιμος και Αλέξανδρος που ήταν τα δύο πρώτα top μας. Οπότε τώρα σκεφτόμαστε για το τρίτο, το Αχιλλέας. Έχετε καμία πρόταση και για μας? Αχιλλέας, Βίρονας, εγώ και θα το έβαζα. Και το Ορέστης που είπε πριν ο Δημήτρης. Ακούστε, είναι τέλειο. Έχω Μάξιμο στην οικογένεια, Αλέξανδρο και θέλω τρίτο παιδάκι. Βίρονας. Εσείς έχετε παραδεχτεί ότι έχετε μια πετριά τώρα με τα αρχαία τα ονόματα. Τι να σας πω, Γιώργος δεν θέλετε. Δεν το ξέρω από τώρα. Ναι, ναι. Ψάξτε, βρείτε ένα αυτό. Το Αχιλλέας. Έαντας είναι ωραίο αφού θέλετε, σας αρέσουν. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι, αλλά το γράζουν Αία. Τώρα θέλω και αγόρι. Πάτροκλος είναι ωραίο. Τώρα πήγαινε δίπλα σου. Θα σε καλύψουμε εμείς λίγο. Πήγαινε δίπλα και κάνε ένα. Φύγε λίγο, ναι. Σπήρε ένα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω και το ξέρω. Α, την Αμάντα. Την Γογόρη. Καλέ. Καλέ. Έλα, έλα. Γκόσυπ και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο, Φέδων. Σταμάτα. Όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Και το Μύρονας μας στέλνουν που είναι πολύ ωραίο. Εγώ το Μύρονας, αν δεν είχα γνωρίσει το στρατή. Δεν θα ξέρω ότι υπάρχει. Δεν το ήξερα το. Σωστό αυτό. Είναι αυτό. Ναι. Συγγνώμη, και ένα τελευταίο από την Έφη που λέει τα δίδυμά του να τα πούν Ανδριανό και Ναταλία. Βέβαια, εγώ τα δικά μου τα λέω Σωτήρη και Πολυξένη. Ίσα, σου λέει, δεν τα λέω με βάση το δικό μου, με βάση αυτά που σας λέω. Μας δίνει την άποψή. Ναι, αλλά το έχει αποθυμένο η κοπέλα. Πήραν τα ονόματα από τα πεθερικά. Πάρθηκαν χωράφια εδώ, είναι ξεκάθαρο. Το Ελένη είναι ωραίο όνομα. Και επειδή τώρα τα φτιασιδώνουν τα ονόματα, το Κώστα το κάνουν Κωνσταντίνο. Σωστό. Τώρα πρόσφατα είδα γνώση έναν Γιάννη που τον λέει, το λένε Ιωάννη. Ναι. Το Βασίλειο κτλ. Το Ελένη είναι ωραίο γιατί γίνεται. Μάλλον είναι τη μόδα να σε λένε και Ελένα.
Πώς? Το Λένα είναι ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Επίσης το Ελένη, ρε παιδί μου, είναι. Ενώ πάντα δεν σε έλεγαν Ελένα, γιατί σου ήταν, ξέρεις, από χωριό. Ναι, ναι, ναι. Το Ελένη στέκεται πάντα. Δηλαδή είναι και πάντα επίκαιρο και πάντα μοντέρνο και δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο τύπου Μαρία που λες πόσες είμαστε στο χωριό. Ναι, αλλά ρε παιδιά μου, έχετε αμαυρώσει το όνομα Ελένη και Άγγελος. Γιατί? Γιατί? Α. Κάθε φορά που μου. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι γίνεται σήμερα με τα κουδούνια, καλέ. Θα γιατί κάνουμε κομπή, ρε. Γιατί με το Ελένη. Σπρώξτε, ανοιχτά είναι. Πάει. Πώς σε λένε, Ελένη, η τέτοια. Α, έχει γίνει πια τέτοια, ε. Και... δεν ξέρω τι λέει. Τι λέει. Για την Ελένη. Όταν ακούει το όνομα. Όχι, όχι, καλέ. Όταν ακούει το όνομα Ελένη, τη έρχεται η κάφρικη φράση. Πια Ελένη. Α, εσύ το λες συνέχεια. Και για τον Άγγελο, εσύ μου το ξέρει. Καλώ τον Άγγελο. Ναι. Πού είναι. Ναι. Ωραίο. Τι λέει Άγγελο. Κάγγελο. Μου έχει αναβρώσει δύο ονόματα. Ηρέμησε ή φωτίστηκε το πρόσωπό σου, γογούλα, με τον Άγγελο. Άγγελο είναι αυτό. Τι. Ναι, και ο Ανέστης. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, έλατε, έλα, μα τα λέω. Έλα, σομπί. Καλημέρα, μάπε μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι έχει γίνει. Καλά, χαμό, ε. Ιώνα. Καλά, εσένα. Πάλι βγαίνει στο στόμα του. Όχι, μου εντάξει. Λοιπόν, την Τίνα Μεσαροπούλη που δέχτηκε χθες, παιδιά, στο Χαμογέλα και πάλι η Σύση Χριστίδου. Φοβερό. Ήταν η πρώτη, ναι, τηλεοπτική συνάντηση των δύο κυριών μετά από το άλλο που είχε ξεσπάσει και είχε γίνει μια μικρή κοντρίτσα ανάμεσά του. Κοντράρα, γιατί... πήγαν παραλίγο να πάει στα δικαστήρια. Θυμήστε μου λίγο τι είχε γίνει, ρε παιδιά. Με το Στάνκογλου. Α, Παναγίτσα μου. Είχαν φωτογραφίσει τη Σύση. Ότι είχαν σχέση με τον Στάνκογλου. Στην αρχή το πήρε βαριά, μετά το πήρε βαρύτερα. Γιατί μετά, ναι, γιατί σου λέει μετά μπήκαν και τα παιδιά στην μέση. Άρχισαν να θορυβούνται τα παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε τη Σύση. Τα βρήκανε με τη Σταματίνα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σε ένα σημείο είχαν μιλήσει και δικηγόροι. Όπως ο Θέμης δηλαδή με τον Στάνκογλου, τι θα γίνει τώρα. Γιατί εδώ πέρα. Α, σωστά, η Σταματίνα έχει in-house δικηγόρο. Ναι, γιατί αυτό γιγαντωνόταν. Πήγαινε από το. Και συνέχισε. Το όνομα τέλος πάντων το είχε αποκαλύψει μια εφημερίδα. Ανέφερε το όνομα της Σύσης. Οπότε η Σταματίνα δεν έφταιγε ουσιαστικά σε κάτι, γιατί δεν ανέφερε ποτέ το όνομα Σύση Χριστίδου. Παρ' όλα αυτά βγήκε ζήτησε δύο φορές συγγνώμη. Ανέφερε ότι το ξέρουμε όλοι, λέει, στο χώρο. Αν θυμάμαι καλά κάτι τέτοιο. Ήταν νομίζω η φράση που είχε πει, είναι μια παρουσιάστρια η οποία χαμογελάει και πάλι. Ναι, ναι, και το ξέρουμε. Όλοι λέγανε το ξέρουμε καιρό. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ο Λιάγκας είχε πει, εμείς το ξέρουμε από το Σεπτέμβριο, ναι, δεν το έχουμε πει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Τον ένοιαζε να πει ότι το ήξερε. Ναι, όχι το τι συνέβη. Παιδιά, και μπαίνει μέσα τέλος πάντων. Η Σύση ήταν. Παιδιά, πολύ αιχμηρό το σχόλιο της. Θα υποδεχτούμε μια κυρία της ελληνικής τηλεόρασης που θα ομολογήσω ότι με έχει φέρει και εμένα σε δύσκολη θέση. Ναι. Τώρα, τελευταία λέει για τα προσωπικά ζητήματα. Έλα μέσα την ανατολίσουμε. Πρώτη μπηχτή. Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ, επειδή ετοιμαζόμουν για να φύγω εκείνη την ώρα και άκουσα την εισαγωγή, εγώ δεν ήξερα τι θα είναι η μεσολαβή. Δεν κάνεις όμως τέτοια εισαγωγή. Και λέω... Καλά, δεν είπε κάτι φοβερό. Όχι, κάπως. Έλα μέσα, τι είναι να το λύσουμε. Όχι, δεν είπε κάτι φοβερό. Αλλά πες και κάτι καλό. Δηλαδή, είπες αυτό που ήθελες. Αλλά κλείσε ότι είναι μια πολύ καλή δημοσιογράφος. Α, ναι, έμεινε μόνο εκεί. Δηλαδή, η εισαγωγή έχει σημασία που γίνεται. Η εισαγωγή γίνεται για να. Ψήσεις υποτίθεται τον, να τιμήσεις τον καλεσμένο σου και να ψήσεις και τον τηλεθεατή να το δει. Γιατί να το δει. Εκεί εντάξει, το μισό το κατάφερε. Να το δεις γιατί θα το λύσουμε. Ναι. Ναι, και στη συνέχεια είπε ότι δεν θέλω να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου. Είχατε αναφερθεί, λέει, και σε. Είχε υπονοηθεί, λέει, το όνομά μου. Δεν είπατε βέβαια εσείς το όνομά μου. Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο μετά και λέει Τίνα. Δεν θα μιλήσω, λέει, για κάτι εγώ, λέει, που δεν έχει αναφερθεί το όνομά σου. Όποιος έχει, λέει, τη μύγα, μοιάζεται. Μάλλον είπε όποιος έχει τη μύγα να τη γυρίσει πίσω, γιατί ναι, το είδα. Ναι. Πήγανε για να μου τζοπιαστούν, ναι, εγώ όταν την είδα, λέω μπράβο, έχει κότσια η Τίνα. Μετά που είδα ότι το πάει προς τα εκεί η Σύση, είναι, εγώ διαφωνώ, το έχω πει και τη Σύση. Και εγώ όταν είχα τσακωθεί, με είχε φέρει, αλλά τα είχαμε βρει πρώτα. Δεν γίνονται αυτά στον αέρα. Βρείτε τα, μιλήστε και πάμε να κάνουμε μια συνέντευξη που θα τιμήσεις τον καλεσμένο σου και ο καλεσμένο σου εσένα, ή άστο. Μην τον φωνάξει. Αν είναι άλυτο. Ναι, αν είναι άλυτο, μην τον φωνάζεις. Στο εξωτερικό πάντως ήθιστε αυτό. Θα το έχεις λίγο υπόψη σου. Ναι, στις μεγάλες κόντρες, ας πούμε, έλα να το λύσουμε. Στο εξωτερικό, ρε Βασίλη, παίζουν και μπόξ αυτοί που έχουν μπιφ για να το λύσουν με ξύλο. Αλήθεια είναι. Ωραία. Την Naomi Campbell σκεφτόμουν με κάτι άλλα μοντέλα που βρίζονται. Δεν σκέφτηκα ξύλα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει εκπομπή που αυτοί που έχουν κόντρα στην τηλεόραση βγαίνουν και παλεύουν. Άμα το κάνουν και αυτό. Αχ, ωραίο θα ήταν αυτό στην Ελλάδα, ρε. Συνεχίζω. Τα βρόντιξε όλα κάτω και έφυγε όπως πριν η ακροάτριά μας. Θα το κάνει για αύριο. Ελευθερία ελευθερίου. Πριν συνεχίσεις πάντως, το θέμα εδώ είναι ότι ο Συρίγος. Έκανε πάλι πάνω. Όχι, ότι η Ναταλία είπε για τον Συρίγο τα καλύτερα, ο Βασάλος είπε για τον Λιάγκα τα καλύτερα. Λίγο αφότου είχε τελειώσει η εκπομπή που εμφανίζεται. Ναι, και συνεχίζει το επιχείρημά μου εμένα που βλέπω, σα ακούει τρελό, ο τρελό του χωριού, αλλά κοιτάξτε τώρα πώς θα φύγουν όλοι και θα πάνε στο Λιάγκα. Έχουμε ήδη τη Βουλγαράκη, την Άρια και την Ανδρικοπούλου. Ο Βασάλος πάντως διάβασα μια. Δεν το είδα πάρα πολύ καλά, που λέει ότι
Μια χαρά τα λέει ο Λιάγκας και δεν ξέρω λέει, αν θα συνεχίσω και του χρόνου εδώ. Ναι, ενώ ήταν στην εκπομπή τη Μαρία Μπακοδήμου, συνέντευξη στην Άνση Παραδεισανού, να πούμε. Το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Έχω λέει συμβόλαιο άλλο έναν χρόνο, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Την Κυριακή. Από τώρα. Ναι. Τι, ωραία, άμα δεν τι ωραία ατμόσφαιρα σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, sorry, γιατί είναι ελευθερία. Τα βρόντιξε όλα κάτω, παιδιά, λοιπόν, η ελευθερία και έφυγε από το Αγιονέρι. Δεν ξέρω. Ήταν με τον Τριαντάφυλλο, παιδιά. Πρώτο Αγιονέρι στο Περιστέρι. Έκανε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τους πάντες, τους μουσικούς, όλα καλά. Όχι, αλλά όχι το Τριαντάφυλλο, παιδιά. Ναι, αυτοί από... δεν είχαν ένα μπιφ έτσι κι αλλιώς, γιατί την... Τότε, ναι, δεν τα είχε πάρει, έπρεπε να τα είχε πάρει. Αλλά στο τελικό του Survivor, λες. Ναι, που γύρισε και είπε ξεκάθαρα κάποια πράγματα για την προσωπική της ζωή. Ναι, όχι, για την προσωπική της ζωή στο Survivor, μες στη ζούγκλα. Ναι, μες στη ζούγκλα, τι έκανε. Βγαίνει μετά ο Τριαντάφυλλος, κάνει και αυτός, παιδιά, ένα story και λέει «Κορίτσι μου, φωνάρα μου, καλό μου, παιδί, μπλα μπλα». Δεν είμαι, λέει, εγώ επιχείρηση. Περίμενε. Έχεις παραλείψει. Ναι, μεσολάβησαν κάτι δηλώσεις. Βγήκε λοιπόν στην Αταλία η Ελευθερία και είπε, αφού την πίεσε, ότι το πρόβλημά της με τον Τριαντάφυλλο είναι ότι δεν τη στήριξε. Α, θα το έλεγα μετά αυτό. Ναι. Αφού είναι μετά το... Κάπου βγήκε πρώτος ο Τριαντάφυλλος, πριν βγει στην Αταλία η Ελευθερία Ελευθερίου και έκανε κάποιες δηλώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν σε μία εκπομπή. Πήγαν εκεί τηλεοπτικές κάμερες. Γενικότερες. Ναι. Και είπε ότι εγώ δεν έχω τίποτα με την κοπέλα. Εδώ είμαστε ένα sold out σχήμα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς. Εδώ συνεχίζουμε, εμείς προχωράμε. Ναι. Και εκείνη λοιπόν σου λέει ότι ανέβαζε για το Survivor το βράδυ και δεν ανέβαζε για μένα που. Με αδικήθηκα τέλος πάντων σε μια συνεννόηση με την και επιχείρηση. Και πήγε ένα μήνυμα στη Σταματίνα το πρωί που το έλεγε στο Happy Day και είπε ότι το πρόβλημα λέει είναι κάτι με την επιχείρηση. Ναι. Ότι μάλλον η επιχείρηση δεν την ήθελε. Αυτό. Και αυτή το παράπονο ήταν δεν στήριξε τον Τριαντάφυλλο. Και ο Τριαντάφυλλος απάντησε ότι εγώ δεν είμαι επιχείρηση. Ναι. Μπάκια έφυγε για να πάει σε κανένα Survivor. Άντε πάλι. Ξέρω εγώ, μα δεν ξεκολλάνε αυτές από εκεί. Πάντως, μια και είπε Survivor, χθες παιδιά μπήκε επιτέλους ο James που όλοι περιμέναμε. Έφαγε μάλλον αρκετά και αυτό στο Τόκιο. Καλά εξηγήθηκε. Παράδειγμα. Καλά έκανε. Αλλά θέλω να σας πω αυτό που έλεγα και πριν στη εγώ, παιδιά, είναι ο πιο γρήγορος γεματούλης που έχω δει ποτέ. Έτρεχε με τον παπά. Δεν έχει δει τον Νικόλα τον Ράπτη. Τρέχει πολύ. Πολύ. Α, πες και μπάλες και τέτοια. Μπάλα, ναι. Αν δεις, παιδιά, έχει κάτι γάμπες, πέτρα. Μπράβο. Ναι. Πάντως, παιδιά, όταν τον είδε ο Αλέξης Παπάς, τρελάθηκε και του λέει: πιστεύω, λέει, ότι θα είναι πολύ μαλακόλετο σαν ήδη για σένα, μιας και έχεις πάρει τα κιλάκια σου και έχεις τα μαξιλαράκια σου. Τώρα το λες κι αυτό. Καλά, είναι στον Αλέξη Παπά. Ναι, μωρέ, είναι στο πλαίσιο του συμφωνιών που έχουν αλλά... κάνει έτσι κι αλλιώς απ' έξω. Ναι, τώρα, αφού ένας παρακάλαγε να είναι εκεί ο άλλος, μπας και υπάρχει περιεχόμενο. Ναι, σωστά. Συγγνώμη, σε άλλα, ναι, επειδή άκουσα πολύ να σχολιάζεται από εκπομπές το Σαββατοκύριακο γιατί κάνανε τρέιλερ του James και δεν κάνανε τη Σταυρούλα. Του είχαν κάνει από την αρχή τρέιλερ του James γιατί θα μπαινε με το αρχικό cast. Το είχαν καβάντζα, το πετάξανε. Δεν θα γυρνάγανε και για τη Σταυρούλα μετά. Δεν τους ξεχωρίσανε. Δεν και το ίδιο μέγεθος τώρα. Ο άλλος και ως και αγωγή, να πούμε. 100.000 ευρώ με την εταιρεία. Ναι, δηλαδή υπάρχει από πίσω αφήγημα. Παρόλα αυτά, λέω το τρέιλεράκι ήταν από το εναρκτήριο που κάνανε και δεν πέρασε για να μπει. Εντάξει. Παναγίτσα μου. Είσαι εντάξει, αγάπη. Τελικά δεν κατάφερε, μπήκε. Έκανε τον Γκέρμιτ. Πάντως, ναι, και τα θέματα τα δύο τα οποία είπαμε από την αρχή μπορεί να τα σχολιάσουμε μετά και τώρα που είναι το. Με τον Πάνο Βλάχο. Ο Πάνος Βλάχος είναι που θα μονοπολίσει, θεωρώ, τις επόμενες ημέρες τις συζητήσεις, διότι είναι κάτι χυδαίο. Αλλά στο πλαίσιο της τέχνης, γιατί είναι στο πλαίσιο ενός τραγουδιού. Εκεί θα παίξει συζήτηση, να ξέρετε. Πάντως και στο Happy Day που είδα το πρωί που το σχολιάσανε, είχε ένα σατυρικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι έγινε κάτι επί τούτου για να μαυρώσουν το όνομα είτε του. Για να κυρίου. Προκαλέσουν βία. Γιατί ουσιαστικά λέει ότι βάλτε τον Πορτοσάλτη και τον Άδωνη σε μια σαν σάκο. Δηλαδή υποκίνηση βία. Αυτό καταλογίζει ο Πορτοσάλτη, ο οποίος θα καταφύγει στη δικαιοσύνη. Α, μάλιστα. Ναι. Α, θα προσφύγει τελικά. Θα προσφύγει. Μάλιστα. Και το άλλο θέμα, ποιο ήταν που λες, είναι τα δύο. Και ο Κασελάκης που είπε ότι έχει χεσμένο τον Μπέο. Εντάξει, μου ωραία. Η Ντορέτα κοιτάει, περίμενε στα ορυκτά. Χεσμεντέν. Έγινε. Ηρέμησε. Τι δεν τη μαζέψουμε αυτήν. Συγγνώμη, είπα αυτό λεξί. Ναι. Στις δηλώσεις, στην τηλεόραση. Όχι, είχε πάει στο Βόλο και αυτός και είναι ένας εκεί και του λέει: εγώ είμαι τον Μπέο να ξέρεις. Και του λέει: πιο χεσμένο δεν μπορούσα να τον έχω τον Μπέο να ξέρεις. Αυτό. Ωραία. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ειλικρίνεια τώρα εδώ. Είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θεσμικός. Δεν το λέει στους φίλους του. Και ο άλλος εκλεγμένος επίσης. Καλά, τον άλλο δεν χρειάζεται. Δεν πάμε καν πώς απάντησε ο Μπέος. Δεν το θα το πάμε εκεί. Τέλος πάντων, προχωράμε. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Λέρα, πάμε να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Εδώ η Τζούλια μας έχει στείλει τα δικά της διδυμάκια τώρα, γιατί βλέπω πολύ κοντά και τις ηλικίες και μας λέει ότι είναι ο Αλέξανδρος και η Γεωργία που ψάχνουμε ιδέες για διδυμά. Πολύ ωραίο. Πλάτων Ανδριανός. Α. Καλημέρα. Ο Πλάτων είναι λίγο αρχαιοπρεπές. Ναι. Ναι, Πλάτων. Ο Πλάτων έχει μεγάλο κεφάλι. Έχει μεγάλο κεφάλι ο Πλάτων. Ναι.
Καλημέρα, μάπες, μου λέει ο Κώστας. Καλή εβδομάδα. Ο Αδριανός είναι λίγο έτσι, ξέρεις. Όχι, δεν μιλάω για τα παιδιά σου. Ναι, όχι. Είναι αυτό το ακούω ένα όνομα και λέω ένα χαρακτηριστικό. Είναι λίγο σαν τα ζώδια. Θεωρώ ότι έχω αυτό το χάρισμα. Ο Κώστας εδώ λέει: βάφτισα την κόρη μου Βασιλική Ελένη και την φωνάζω Βασιλένια. Καλημέρα, Taxi Driver of Love. Βασιλένια. Ωραίο, ε. Το Βασιλένια. Ωραίο, ωραίο. Και τον Νεκτάριο έχουν προτείνει εδώ. Τον Νεκτάριο, ναι. Ωραία, ναι. Τον Νεκτάριο. Ένα Γιώργο, ρε παιδιά, γιατί τι σας έκανε. Ναι. Αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Ένα Γιώργο, δηλαδή, τι σας πειράζει. Ένα Γιάννη. Βασιλένια. Ακούστε κι άλλο ένα όνομα που δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου. Ο Έξαρχος. Εξαρχώς δεν μ' αρέσει. Ο Εξαρχώς δεν είναι βαθμός στο. Και εγώ έτσι, κάποια, κάποιο τέτοιο δεν είναι. Κάποιο βαθμό. Ωραία, Εξαρχώς ο καημένος. Δεν μ' αρέσει. Πάντως θα συμφωνήσω με την Νικολέτα που λέει να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι πλέον πα στι κούνιε και στο Ορέστης γυρίζουν 5 παιδάκια τουλάχιστον. Ορέστης, ε. Ναι, δεν, έχει, δεν είναι πια. Είναι ο Γιαννάκης ο σύγχρονος. Ο νέος Γιαννάκης είναι ο Ορέστης. Και μας έχει στείλει η Άννα Μαρία. Όχι άλλο Γιάννη σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί όχι άλλο Γιάννη. Σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Ναι, τώρα η Άννα Μαρία θα το έχει. Γιάννη! Θα έχει άλλα στο μυαλό της. Ωραίο. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι θέλετε να πείτε. Τώρα ας πούμε έχουμε πιάσει τα ονόματα. Η Σαβέλα λέει, λοιπόν, τα δίδυμα αγόρια θα τα βαφτίσουμε Αλέξανδρο Χρυσοβαλάντη και Γιώργο Ειρηναίο. Α, καλά, παιδιά. Εγώ μπερδεύτηκα, γλωσσοδέτης. Ρε, παιδιά, δεν τα λένε όλα μαζί. Το δεύτερο δεν λέγεται συνήθως, το πρώτο κρατάνε. Και ή ένα παιδάκι, πώς θα μπορεί να πει, εμένα με λένε Αλέξανδρο Χρυσοβαλάντη. Όχι, δεν θα λέει. Ξέρει ότι τον είναι Χρυσοβαλάντη, αλλά θα τον μπορούν να το φωνάζουν Βαλάντη ή Αλέξανδρο. Και αν έχει κανένα μεγάλο επίθετο, εντάξει. Καλά, εμένα με λένε Μπούμπι. Γίναμε. Ανδριανή. Μπούμπι, ρε Βασίλη. Έμα τώρα. Ανδριανή και Ερμής, προτείνει ο Θοδωρής. Πολύ ωραίο. Και η Βαρβάρα. Ο Ερμής, λόγω της μυθολογίας μου, γιατί είναι μικροκαμωμένος. Γενικότερα. Με κοντόμαλάκι. Ναι, αλλά μικροκαμωμένος με κοτσίδα. Ναι, αλλά αν πάει αυτό στο εξωτερικό θα τον λένε Χερμές. Σωστό, όλα έχουν μια καλή πλευρά, κάθε νόμισμα. Φίλιππος και Νικηφόρος είναι. Είναι τα μέρα στα γέρη Χρυσοβαλάντου που είχα πάει εγώ τώρα το Σάββατο. Γι' αυτό, ωραία. Ο Φίλιππος και ο Νικηφόρος είναι ωραίο, μας λέει η Ιωάννα. Φίλιππος είναι πολύ ωραίο. Είναι αριστοκρατικό. Και Νικηφόρος είναι αριστοκρατικό. Εμένα ξέρεις, τι μου αρέσουν και αυτά που κάνουν τα Μπούμπις και τέτοια. Γιατί όταν μεγαλώσει θα λένε πάμε στο θείο Μπούμπι. Αφού σου έχω πει εγώ τρεις θείους τέτοιους. Είχα αρχίσει το θείο Μπούμπι. Έχει 40 χρόνια το παιδί. Ο θείος Μπούμπι. Η γιαγιά μου έτσι έκανε και έβγαζε παρατσούκια στα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν στην αρχή ήταν οκ, αλλά μετά που. Επειδή ήταν παιδιά. Μετά όμως μεγάλωσαν. Καβατζάραν τα 20 τα 30. Και πρόσεξε στο μυαλό. Πώς λέγεται, καθιερώνεται, ναι. Και δεν καταλαβαίνεις τι λες. Χάνει την ουσία, χάνει την ουσία. Σαν όνομα. Μπράβο, και ήταν, είναι τρία αδέρφια, τον έναν τον λένε Μιχάλη, την άλλη Κλεοπάτρα και τον τρίτο Λάμπρο. Για πάμε τώρα. Τον Μιχάλη Μπέμπι, ο θείος Μπέμπης. Ο Μπέμπης. Η Μπέμπα η Κλεοπάτρα. Ωραία. Και ο Μπούλης ο Λάμπρος. Ο Μπούλης είναι αδικημένος. Ο θείος Μπούλης. Ο θείος Μπούλης. Και εμένα μου είναι θείος. Δηλαδή, ο θείος Μπούλ τον έλεγα μέχρι και που. Ναι. Πάμε στο θείο Μπούλη. Δεν καταλαβαίνεις τι λες. Μπούλης ο Μπουλάκιας. Μπούλης ο Μπουλής. Μπούλης ο Μπούλης. Όχι, δεν το έλεγαν Ουγγαρέζο. Όχι, Μπούλη σχέτο. Είναι ένα γνωστό μια ιστορία. Όμως ήταν unique. Μόνο αυτός ήταν ο θείος Μπούλης. Έτσι είναι και η μαμά μου που τη λένε Πούπα. Μπράβο. Και κανείς δεν την έχει πει ποτέ Καλλιόπη. Ποτέ στη ζωή, ποτέ. Ποιος την έβγαλε Πούπα. Μικρή τη λέγανε Πούπα γιατί είναι η κούκλα στα ιταλικά. Σωστά. Πούπα τη λένε. Πούπα είναι η κούκλα στα ιταλικά, σωστά. Ναι. Ή Μπέμπα, ας πούμε, πολλές κυρίες σε μεγάλη ηλικία τη λένε Μπέμπα ακόμα και παίζει. Ναι, ρε παιδιά, τι ωραίο. Ποιο είναι το ωραίο, φρέ. Μπορείτε να μου φωνάζετε Μπέμπα από εδώ και πέρα. Όχι, όχι, όχι. Σα παρακαλώ. Έχει μεγαλώσει Μπέμπα. Θέλω να με λέτε Μπέμπα. Έχει γίνει αλλιώ, δεν γίνεται όμω. Μπορεί να μα λέει Μπέμπα Λαΐου. Μπέμπα Λαΐου. Ναι. Αυτό είναι σαν ένα τραγουδίστρια των 70's. Μπέμπα Λαΐου. Με σοκολάτα θα σε τρώμε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τι γίνεται, δεν έχω και ρολόι. Πού είμαστε, φεύγουμε. Φεύγουμε, 10 η ώρα είναι. Φεύγουμε, αυτά είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες μου, συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε, γιατί όπως καταλάβατε στο τέλος δεν ξέραμε και τι λέγαμε. Έγινε μια απίστευτη κοιλιά. Αυτό όμως είναι το Μάπες Show. Ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι κάνουμε εδώ, τα αντίθετα λέω το βράδυ στο σεμινάριο του Αντένα. Τι. Γελάω πάρα πολύ με το μήνυμα που έχει στείλει η Βασιλεία. Γελί. Είδα την προκοπή που έκαναν με ένα Γιάννη. Sorry, πουρδές. Sorry. Πουρδές.
Σπουδές. Μάλιστα, Βασίλης Βλάχος Ιωάννα Λαϊού. Δημήτρη Σουγκαρέζο. Γογό Φαρμάκη, Αμάντα Φούντι, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα. Με το Κατερίνα είναι πολύ ωραίο όνομα. Το Κατερίνα. Επίσης, διαχρονικό αξία ανεκτήμητη. Έχει πολύ δίκιο εδώ η Κέλλη που λέει: λοιπόν, εγώ τον έβγαλα Χαράλαμπο. Άμα θέλει να το κάνει Κυριλέ, το έχει χάρη. Άμα θέλει να το παίξει λαϊκό, Μπάμπη. Λοιπόν, ακολουθεί λοιπόν η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπή της. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο, Τρίτη και 13. 7 η ώρα το πρωί. Όχι! Σιγάρε, παιδιά, ηρεμήστε. Ελάχιστα. Ναι, θα πάει τίποτα χειρότερα. Μπορεί να πάει τίποτα χειρότερα. Παίζει τα δικά σου.